Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημέρα, Μακεδονομάχη. Καλημέρα. Καλημέρα. Όλοι στο συλλαλητήριο. Έχει παραπληροφορηθεί όλο το ραδιόφωνο γιατί έβαλε ο Τσίπρας να πάρει τηλέφωνο να πούμε. Πώς το λένε, αυτός ο τρελός ο Ζουράρης. Και να αποπροσανατολίσει το συλλαλητήριο. Και μας ήσατε και όλη μέρα ασχολείστε με τον Ζουράρη και τον Άρη. Κερδισμένος ο σταθμός, λένε. Κερδισμένος ο Βαρδάκης, λένε. Κερδισμένος ο Άρης. Έτσι λες εσύ, κτίνος. Ναι. Είσαι ο MVP's αθώος του δικαστηρίου. Ο Sherlock Holmes των στημένων εκλογών. Τι αθώος δεν κύριε Πάνη. Και ο Σαγγελέας τον έβγαλε. Λοιπόν, περίμε. Μισό. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε στο λαϊκό. Όλοι αυτό το βγάλανε. Αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς. Δικό μας. Αποτελέσματα. Αποτελέσματα. Για πες. Η οπαδή του ΠΑΟΚ θεωρείται τον Ραπτόπουλο αθώο ή ένοχο για όσα έχει πει κατά καιρούς για την ομάδα σας. Αθώος 63%, ένοχος 37%. 150 ευρώ. Ψηφίσατε στο προφίλ του Facebook ο Ραπτόπουλος. Πάμε παρακάτω. Εγώ δεν
Αυτό το καταραμένο τι τον έβαλες. Τον τρισκατάρατο. Γι' αυτό ταιριάζει. Αυστράτος είναι. Ναι. Άλλος χλάψας. Λοιπόν, λοιπόν καλό σας. Οπαδί του Άρη. Εδώ θα σε δώσω εγώ το λόγο. Θα σε δώσω εννέα. Ο οπαδί του Άρη θεωρείται τον Ραπτόπουλο αθώο ή ένοχο για όσα έχει πει για την ομάδα σας κατά καιρούς. Αθώος 53,8%, ένοχος 46,2%. Άλλα 150 ευρώ. Λοιπόν, και πάμε στους οπαδούς του Ηρακλή. Εκεί να δεις τι χρήμα έριξες. Η οπαδή του Ηρακλή θεωρείται τον Ραπτόπουλο αθώο ή ένοχο για όσα έχει πει για την ομάδα σας. Αθώος 48%, ένοχος 52%. Οι Ηρακλειδείς βγάλανε τον Ραπτόπουλο ένοχο και δίκαια. Και δίκαια. Και δεν σε έβγαλε ο Άρης. Ναι, και δεν με έβγαλε ο Άρης. Τι λες, ρε. Ναι. Ποιος ψήφισε από τον Άρη? Δεν ξέρω. Το Κυνικουσκούλικο και ο Μιχαλίτσικος ψήφισαν μόνο. Δεν ξέρω. Άσε ρε τώρα. Δεν ξέρω. Δεν αριστημένες εκλογές. Λοιπόν, θέλω τα αποτελέσματα με ψηφοφορία και ονοματεπώνυμο. Τελείωσε. Αθώθηκα από τους Παοξίδες και τους Αριανούς. Είμαι ένοχος στο εδόλιο για τους Ηρακλειδείς. Έμαθες, ο Φωτιάδης είναι μπροστάρης στο συλλαλητήριο. Είπε θα πάει. Με το Απόλλων Καλαμαριά τη σημαία. Και με τη Ντουντούκα, έτσι. Ντουντούκα, έτσι. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει ούτε Μακεδονίες ούτε μπαλά. Είναι μια αναδυτική εκπομπή. Θα έχουμε, θα μιλήσουμε για μωρά, για γυναίκες, για σύντροφα. Μπράβο. Μόλις καγάρβωσε ένα αριστερό τριάρι ο Ραπτόπουλος στο Φωτιάδη. Και του ζητάει να τον τρίψει. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε Κώστα. Καταρχήν τώρα το αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, είχαμε αρκετά ωραία πράγματα. Για μένα η αγωνιστική έχει να κάνει με τη νίκη του Άρη και με το γεγονός ότι αυτή η νίκη του Άρη τον βάζει σε μια οικονομία για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, αν ο Άρης έχανε μέσα στη Λάρισα, θα είχε σοβαρότατα θέματα για να ξεκινήσει κάποιες μεταγραφές. Η νίκη αυτή έδωσε την ευκαιρία και την απόσταση στον Καρυπίδη να πει το Μηροφορίδη δεν έχουμε μεταγραφή. Δεν χρειάζονται να ρίξουμε λεφτά. Θέλουμε έναν κάποιον να στηρίξει τον Καρυπίδη, ένα συνέτερο, ναι, βασταγμένο, να ξεκινήσει να μοντάρει την ομάδα για το Σεπτέμβριο. Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται. Αυτό. Το μόνο που χρειάζεται είναι. Αυτά τώρα που η μπουτίκ, τα λεφτά να τα παίρνει ο Καρυπίδης και τα εισιτήρια να τα πληρώνετε στο Καρυλάο γιατί είστε αμάκατζίδες. Δεν θα λες τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε αμάκατζίδες. Είστε αμάκ. Εντάξει, μην με λες τώρα για Καρυπίδη. Ξέρω το φίλο, τα ξέρει καλύτερα. Δεν θα μιλά για τον λαό του Άρη έτσι αμάκατζίδες. Γιατί ξέρει ότι πρώτη αγωνιστική με το Λεβαδιακό να παίξω. Αν μείνει, θα έχει 20 χιλιάρικα το Χαριλάου, φίλε. Και θα πληρώσουν εισιτήριο οι τρεις. Λοιπόν, έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Πώς θα είναι, τι μα θεωρεί αμάκατζίδες. Εγώ όποτε πάω στη δύο τον πληρώνω το εισιτηριάκι μου. Δεν κατάλαβα και ανδρός. Είδαμε Άκη τον Ολυμπιακό, είδαμε να ευνοείται η ΑΕΚ. Και γιατί ευνοήθηκε η ΑΕΚ? Γιατί ένα πέναλτι στο 10ο λεπτό. Γιατί στο φάκελο μέσα θέλω να με πει. Στο φάκελο είχε το μήνυμα να πούμε. Οπότε ο φάκελο πρέπει να έχει μέσα ή λεφτά ή σφαίρα. Και τα δύο μπορεί να έχει. Ένας φάκελος. Ένας φάκελος θα έχει, λεφτά ή σφαίρα. Πρώτα ξέρεις τι πηγαίνει. Η σφαίρα. Γιατί? Γιατί. Και άμα συνετιστεί, μετά πάει ο φάκελος με τα λεφτά πάντα, να ξέρεις. Λες. Ναι. Πακέτο πάνε. Να τους. Εσύ μη μιλάς. Όταν θα μιλήσουμε για μωρά στο πανόραμα, για ζωτοχύρες, όλοι θα σε απευθύνουμε το λόγο. Κατάλαβες. Καλά σε λέει. Ήθελες να έρθεις μαζί μου τόσο καιρό. Ού, ξέρεις πως το ήθελα. Α, μπράβο, τελείωσα. Ναι, 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 ναι. Άρχισε τα λυκίστηκα. Πάρα πολύ, όταν σου μιλάω, πάρα πολύ. Ωραία. Είσαι ψυχή μου δηλαδή, γι' αυτό σου μιλάω τώρα. Και όποιος σου πειράξει, έγινε να κάνει ψυχή μου. Βγάλανε μια ωραία μεταγραφή στην ΑΕΚ, το Μωράν. Ναι, καλή. Δηλαδή πήραν αυτοί δύο παίκτες έτοιμους. Μπάλα παίζουν. Μασούτ έτοιμος. Είναι ο Κλόπ που μας παρακολουθεί. Μωράν έτοιμος, Μασούτ έτοιμος. Και έχει τριάδα στα μπακ, αλλά ο ένας ο μπακ, ο στόπερ, τριάδα στα στόπερ, αλλά ένας ο στόπερ με ταχύτητα μπορεί να τραβηχτεί και στα πλάγια. Μπράβο, το βρήκες. Έχει καταπληκτικό τον Λιβάγια και εκτελεστεί τον Αραούχο. Μεγάλο ζευγάρι είναι αυτή. Βλέπω όμως ότι αυτό το πράγμα η ΑΕΚ το καταφέρνει χωρίς εξτρέμ. Γιατί όμως? Γιατί παίζει το 5-3. Μπράβο. Γιατί παίζει ο Λόπες και ο Γκάλο όλη την πλευρά. Γιατί έχουν δύο καλά fullback παρακάτω. Ναι. Γιατί ο Λιβάγια παίζει τρεις ρόλους. Μπράβο. Και γιατί σε αυτή την περίπτωση ξέρει να αμήνεται και η ΑΕΚ πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, χθες το φάγε στην κόντρα. Δεν πειράζει. Ναι. Κάποτε πρέπει να γίνει γι' αυτό. Το φάγε στην κόντρα και ανεβάζει πότε το Λόπες και μένει ο Γκάλο διαγώνια με δύο στόπερ, έναν χαφ. Έχει μια ισορροπία στις γραμμές της. Έχει μια τεράστια ισορροπία στις γραμμές της. Μεγάλη βοήθεια έχει ο Μασούτ, να ξέρεις. Ο Μασούτ δεν φάνηκε. Σε αυτό το μάτς. Λοιπόν, σε αυτό το μάτς, περίμενε. Δεν φάνηκε. Ούτε ο Αραούχο φάνηκε. Εκτελεστικά φάνηκε. Γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ολυμπιακό δεν είδα. Ούτε εγώ είδα. Στο ράδιο, καθώς γυρνούσα, άκουσα. Εύκολα τον πήρε το μάτς. Δεν έχω άποψη.
Μυραλάς έπαιξε. Κανονικά. Δεν τον είδα, δεν έχω άποψη. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι παίζει 90 λεπτό. Μπορεί να τρέξει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Θουβού στέλνει μήνυμα και λέει: απ' τη μια θρυνούμε το χαμό του συστηματικά αθυρόστομου βομολόγου και εικονοκλάστη Πανούση. Απ' την άλλη, ζητάμε την κεφαλή επιπίνακη του Ζουράρη, επειδή εξτόμησε κάποιες από τις βομολογίες που ακούμε και φωνάζουμε κάθε εβδομάδα στα γήπεδα. Είμαστε οι αντιφάσεις μας. Ναι, λέει αυτός ο καθαρσπρεπισμός, εντάξει ρε παιδιά, τα λέμε και στα γήπεδα κτλ. Θα μου πεις τώρα, είναι υπουργός, είναι στέλεχος της κυβέρνησης κτλ. Δεν με ενδιαφέρει, είναι 78 χρονών. Και... φτάνει τόσο. Άστο. Να πεθάνει. Όχι, να μην πεθάνει. Αλλά το μυαλό του 78χρονου είναι χειρότερο από ένα 13χρονο. Γιατί λες όταν μεγαλώνει άνθρωπος ξεμοραίνει. Αυτό το λόγο είναι. Εγώ αρχίζω να βλέπω τον πατέρα μου. 64 πήγε. Δεν ήταν όπως ήταν στα 50 να συνοηθούμε. Άρχισε να ξεφεύγει. Να τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Έλα. Αυτός υποτίθεται είναι και πολυτεχνείο. Τι πολυτεχνείο σπούδες αυτός. Ούτε ένα ένσημο έχει καταρχήν. Δεν έχει δουλέψει. Ο Ζουράρης καταρχήν. Ο Ζουράρης τεμπέλησε. Τι μου λες τώρα. Όλο θεωρίες. Κάποιος άνθρωπος είναι μόνο της θεωρίας. Σπούδασε. Μόνο θεωρία όμως. Τα πράξη είναι αυτά που έχει, έχει θεωρίε. Σπούδασε κομμουνιστής. Και επειδή σπούδασε, εντάξει. Α, αυτό είναι μεγάλο. Σπουδάζω κι εγώ κνήτης. Ναι, τα λεφτά των άλλων. Ναι. Εντάξει, χαίρομαι πολύ, ωραία. Ναι, φίλε, σπούδασε κομμουνιστής. Εντάξει, ρε φίλε. Και εμείς σπουδάσαμε πεζοδρόμοι, δηλαδή, αν μας κάνουν. Ναι, εντάξει. Εμείς σπουδάσαμε πεζοδρόμοι. Τελειώσαμε. Πολύ καλά. Επειδή. Και αυτό που είπε ήταν σκληρό για τους φιλάθλους του Άρη. Τι είπε. Έτσι. Καθότι παοξίδες εμείς δεν είμαστε δηλαδή και που αργά να σα βρει του παοξίδες. Του σέβεσαι. Και τι υποτίθεται σπουδαγμένο άνθρωπο πανεπιστημίου. Τι θα πει κομμουνιστής, δεν σέβεσαι τους συνανθρώπους σου. Αυτή δεν είναι η φιλοσοφία του κομμουνισμού. Εγώ είδα άλλα πράγματα μέσα. Άσε ρε τώρα, θα πεις και. Εγώ είδα άλλα πράγματα. Βουδού, τώρα, τι είναι αυτά. Εγώ είδα άλλα πράγματα. Άσε τώρα. Καταρχήν. Σε παρακαλώ. Στο κανάλι του κυρίου Σαββίδη. Τι έχει το κανάλι του κυρίου Σαββίδη. Έχει την καινούριο. Πένιμε. Πεντωμένη φουγοδιώτη. Καινούριο. Καινούριο. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ άλλο είδα. Άλλο είδα. Είσαι αυτή μουσακά. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κομμουνισμού στην Ελλάδα. Ναι. Τι. Είπαμε. Πηγαίνουν έξω από τη Βουλή για να μπουκάρουν. Ναι. Έρχονται σε αντίσταση με τους αστυνομικούς και ο αριστερός Τσίπρας, ο οποίος έχει τον αριστερό Σαββίδη με το αριστερό κανάλι, το κανάλι Ε, είναι υπέρ των αστυνομικών. Πρώτη φορά. Έφτασε κομμουνιστής στην Ελλάδα να λυπηθεί τον αστυνομικό που το χτύπησε ο εισβολέας του ΠΑΜΕ και να λέει η κρύα, η κρύα. Τατιάνα. Η Τατιάνα Στεφανίδου. Αχ, κρίμα τον αστυνομικό, το ρίξαν κάτω. Ναι. Όπο ντροπή της αριστεράς! Ντροπή της αριστεράς! Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Που λέγατε τους αστυνομικούς μπασκίνες. Και αυτή τη στιγμή ο αστυνομικός, ο οποίος είναι Σιριζέος, άσχετα αν είναι περισσότεροι. Δεν είναι Σιριζέος. Δεν είναι. Είναι. Δεν είναι. Γιατί είναι Σιριζέος. Δεν είναι. Παίρνει λεφτά από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Είναι η υφιστάμενη αρχή του ΣΥΡΙΖΑ. Άμα δεν γουστάρει ο αστυνομικός, να πάει να παραιτηθεί και να πάρει τα. Τα όπλα, ξέρω εγώ, με τη Χρυσή Αυγή. Άστα. Ναι. Σήμερα ο αστυνομικός είναι υφιστάμενος του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Άμα τον αφήσει τον ελεύθερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Τον αστυνομικό ελεύθερο. ΣΥΡΙΖΑ, που θα διαλέξει, τι θα ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που φώναζε πριν από 20 χρόνια μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, έφτασε σε σημείο να πάρει την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ και εντολοδόχος του Ιβάν Σαββίδη και Ευαγγελάτος, εντολοδόχος του Ιβάν Σαββίδη στη φιλοσοφία του πάμε να παίξουμε ΣΥΡΙΖΑ, είδανε. Και είπανε τι κρίμα που είναι ο αστυνομικός. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ούτε γκρεμίστηκαν τα τείχη, ούτε ο Τσαουσέσκου, ούτε τίποτα. Αυτό το πράγμα σε κάνει να πεις ότι η αριστερά δεν τα πάει καλά στην Ελλάδα. Το επόμενο βήμα της αριστεράς που ξέρω, δεν το ξέρω. Το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω, χλώμα. Θα δώσει ναι. Πιο πολλές αρμοδιότητες στους αστυνομικούς. Θα κουπανάνε πιο πολύ από την δεξιά κυβέρνηση. Να ξέρεις, το επόμενο βήμα θα είναι αυτό. Θα πάρουν όλους τους. Θα έχουν πιο πολύ ελευθερία να κουπανάνε. Θα δεις. Λες. Βέβαια, αφού ξεκίνησε αυτό τώρα. Έλα. Ποιο δεξιά αστυνομία θα έχεις τώρα από εδώ και πέρα. Έλα. Ναι. Λες, ε. Ναι, πρώτα θα βαράνε και μετά θα ρωτάνε. Τελικά ο Πατακός δεν έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Ο Πατακός δυστυχώς δεν έκανε τη δουλειά του γιατί δεν τον αφήσανε να κάνει τη δουλειά του. Τόσα λίγα χρόνια τον αφήσανε. Δηλαδή θες να πεις ότι λίγους πήγε στην Ελλάδα. Μια πενταετία ακόμα χρειαζόταν ο Πατακός. Ναι, λες. Μια πενταετία. Δηλαδή δικαιώνεται ο Πατακός τέλος πάντων. Δικαιώνεται φυσικά. Μια πενταετία ήθελε ο Πατακός για να βγάλει τις ρίζες που μείνανε. Οι ρίζες μείνανε. Ναι. Και σκεφτότανε, και σκεφτότανε τώρα εκεί ο Πατακός. Δεν υιοθετώ την άποψή. Δεν υιοθετείς. Εγώ σου λέω τα συμβάντα πώς γίνανε. Εγώ δεν υιοθετώ. Μην υιοθετείς, αλλά πληροφοριακά άνθρωποι, στο λέω ιστορικά. Οι αριστεροί ναι. οι άνθρωποι ναι. Υποφέρανε. Ήταν ιδεολόγοι. Τι προφέρανε. Πήγανε στη Γιάρο, στη Μακρόνηση. Ναι, με κόπερ τον Εξάρι, με αντιλιακά, με ομπριλίτσα, με τζάμπα κατσίκια παϊδάκια. Τι λες, ρε. Ποιος τα λέει αυτά, ρε. Δεν υιοθετώ αυτά. Μην υιοθετείς. Ιστορία τα γράφει αυτά. Εγώ δεν είμαι Βαρδάκης. Δεν με διαφέρει. Είδαμε και το Βαρδάκι που λες υιοθετείς. Εντάξει τώρα, άσε. Ο Βαρδάκης τι έκανε.
Εγώ δικαιώθηκα με τον Βαρδάκη. Δάσκαλε τον έλεγε. Εγώ λέω δάσκαλο τον Γιάννη Χιλίδη, αυτό έλεγε του Ζουράρη. Κοίταξε. Ο Βαρδάκης είναι ένα άνθρωπο δικό μου. Και δικό μα είναι, εντάξει. Ρε κύριε Δήμο, πιάσε τουλάχιστον στο ράδιο και πε. Συγγνώμη, τελειώσαμε. Κατά λάθο τον έφερα πέρα. Δεν σε λογοκρίνουμε. Ο Βαρδάκης είναι. Αργό, το ξέρω. Ωραία, καλά κάνει και είναι αργό. Γεια σα, καλησπέρα. Πρώτον και δεύτερον, δεν έχει το χιούμορ. Έχει χιούμορ. Εγώ το γνώρισα τον κύριο Βαρδάκη. Είναι δεν πολύ έχει, έχει χιούμορ, ρε φίλε. Δεν μπορεί να. Ρε, δεν μπορεί να το πιάσει. Έχει το παλιό χιούμορ εκεί του Σάκη σου τυράκι τότε που βγαίνανε στη Φιγκαρό και αυτά τέτοιο χιούμορ. Τι να αυτή γέρι τώρα. Γέρι είναι, τι θε να έχει χιούμορ. Σάκη σου τυράκι. Αυτοί έχουν 17.000 αίσθημα. Τι Σάκη σου τυράκι. Αφηγεινά τα πρώτα. Αφηγεινά και τέτοια. Βέβαια. Τι έχουμε να πούμε άλλο. Για τα διάφορα έχουμε να πούμε. Διαφημίσει και τέτοια διαφημίσει έχουμε, Γιάννη. Διαθαμε τι ώρα. Δεν ξέρω. Αυτό το που λέμε όλη την ώρα στο μικρόφωνο σκύβει, δώσε το λίγο ένα δευτερόλεπτο. Δεν μπορεί. Όχι, αυτό το πουλί θα περιμένει μέχρι. Μήρε, φίλε, θα σκάσει. Μετά τη και μισή θα μιλήσει. Λοιπόν, μετά και μισή τα μωρά μπορείτε να πάρει τηλέφωνο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στον Μπέλκα. Ξέρεις ότι ο αγαπημένος μου παίκτης στον ΠΑΟΚ είναι ο Πασχαλάκης. Ναι. Γι' αυτό έχει βάλει λέει, κρεμμύδια και σκόρδα έξω από τα δοκάρια. Καλά κάνει το παιδί. Γιατί φοβάται μην τον πιάσει μια κακοτυχία να πούμε. Αλλά μπράβο. Στο μάνατζερ, μπράβο στον μπαμπά του Πέλκα, μπράβο στον Πέλκα που ατομικά βελτιώνεται. Ερώτηση κρίσεως τώρα. Μπράβο, είσαι ο Ιβάν, είσαι ο Ιβάν και πρέπει να πουλήσει οπωσδήποτε τον Πέλκα στην τιμή του. Ναι. Θα φύγει όμως, πρέπει να το δώσει. Πόσο τον δίνεις αυτή τη στιγμή. Ένα τάλιρο. Τόσο κοστολογείται. Ένα τάλιρο. Καλά είναι τα λεφτά. Είναι ένα τάλιρο. Θέλω να δω περίπου την αξία του Πέλκα αυτή τη στιγμή, πώς τη βλέπεις. Και μ' αρέσει γιατί αρχίζει και δεκαρίζει λίγο. Μπράβο. Τι θα πει δεκαρίζει. Ναι. Έρχεται από πίσω μεριά. Έρχεται και οργανώνει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι. Τι κόβει την μπάλα. Δεν είναι αυτός ο τριπλαδόρος πάνω να περάσω. Ναι. Ο ατομιστής δίνει, φεύγει, μπαίνει στην τρύπα. Ξέρει ότι μπορεί να μπει στην τρύπα πιο γρήγορα από το στόπερ και να την πάρει. Μπράβο. Και να εκτελέσει. Και λέει: στη δίνω, μπαίνω στην τρύπα, δώστε μου να πάω στο ένας μέναν. Εκεί πρέπει να βελτιωθεί λίγο, στο ένας μέναν. Και λίγο ακόμα να δυναμώσει. Μπορεί. Λίγο ακόμα να δυναμώσει. Θέλει λίγο. Άμα λίγο ακόμα δυναμώσει, μα πάει και όλα αυτά γιατί ο Μαουρίτσιος που λες έγινε αναγκαστικά εξάρι. Ο Μαουρίτσιος δεν τραβάει τώρα. Γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό δεν προωθείται πολύ. Το παίζει εξαράκι, θα κόψει την μπάλα, έχει ωραία πρώτη παλιά. Αλλά καθαρά ήταν 8-10 ο Μαουρίτσιος, ο Βραζιλιάνος που είχε έρθει. Και άμα το είδες, το φάουλ είδες πως το εκτέλεσε, έτσι. Που το έστειλε. Καλό πόδι, ο Μαουρίτσιος. Ο Μαουρίτσιος. Το καράκι δεν έγραψε κατά λάθος. Ναι. Ο Πασχαλάκης, αν πάρει και το Μολέδο, τον έκρηξε, άμα βγει στην κόντρα για να βγει. Ο Πασχαλάκης έχει καταπληκτική έκρηξη. Γενικότερα σαν αθλητής. Έγινε αθλητής. Και στα πόδια και στα χέρια. Στα πρώτα 15 μέτρα. Με την μπάλα είναι λίγο μέτριος. Δεν πειράζει. Ναι, είναι λίγο με την μπάλα μέτριος, αλλά όταν θα γίνει, ας πούμε, ανέβει ο ΠΑΟΚ ψηλά. Πρόσεξε. Έχει κάνει δύο-τρεις τέτοιες φάσεις που λένε δεν χρειάστηκε, λέει ο Πασχαλάκης. Όχι, χρειάστηκε ο Πασχαλάκης. Πού χρειάστηκε ο Πασχαλάκης. Πονάει το δόντι ακόμα, ρε. Πονάει, Πέμπτη το έβγαλε. Καλά, δεν σε έκανε από νεύρο στις ρίζες, τις έβγαλε όλες. Έμειναν ρίζες μέσα. Είναι λογικό να πονάει ακόμα. Ναι, λέει ο Χιλιάδης. Τέσσερις μέρες μετά. Ρε, έγινε 5, μεγάλη πληγή, ρε, ξέρεις. 10. Κάτσε, περίμενε. Εγώ με το μεταδόν και αυτά, μετά από 10 μέρες μπορεί να βγάλεις ρίζες. Λακούβα, ναι. Εγώ. Κλείνει πληγή, ρε, φίλε, τώρα. Να θρέψει. Να θρέψει. Ωχ, Θεέ. Δεν μου λες τώρα, ναι. Αριστερό μπακ μέχρι 20 Φεβρουαρίου, Βερίνια. Τι λέει. Ένα μήνα λέει αυτός ο Ζεβεδαίος. Ο Ζεβεδαίος δεν πρόκειται να παίξει μπάλα. Γιατί ρε φίλε. Γιατί είναι παρτουδιά μεγάλη. Σίγουρα. Στο λέω εγώ. Κάτι μαγούλες σαν τον Μπάγκαλο. Τον φέρανε και τη στιγμή που ο Μασούτ και ο άλλος, πώς τον είπαμε. Ο Χατζησαφής. Όχι ρε. Τους πήραν και τους δύο. Για τον χαφ της ΑΕΚ ρε. Ο Μωράν είναι έτοιμος, μπήκε. Όλοι αυτοί είναι έτοιμοι. Δύο ασίστ, πάρε τα 3-1. Ο Χατζησαφής είναι έτοιμος. Μπορεί να τον βάλει εσωτερικό χαφ, μπορεί να τον βάλει αριστερό μπακ, μπορεί να τον βάλει αριστερό εξτρέμ. Χατζησαφής και Κούτρης πήραν την πλευρά σου, λέω από τώρα. Άσε τον Κούτρη, κοίταξε να δει. Μην ψάχνει τώρα. Τον Κούτρη θα τον βάλουν, μπα και τον πουλήσουν πουθενά. Ο Κούτρης δεν είναι για να παίζει στον Ολυμπιακό αριστερό μπακ. Ναι. Είναι την τρύπα που έχει το δόντι μου ο Κούτρης. Εσύ θα σε πω εγώ τώρα που θα δει ο Χατζησαφή που θα παίζει. Εσωτερικό θα παίζει στο 4-3-3. Θα δει. Είδα City Liverpool. Πεχτάρα. Λοιπόν, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ναι. Είδα Chelsea Leicester, είδα τη Leicester να παίζει καλή μπάλα. Δικαιούται κάτι παραπάνω από αυτό που έχει. Και είδα ότι ο Κολοπεδαράς, ο προπονητής της Chelsea, ουσιαστικά λέει στο κοινό ότι εγώ πέρσι πήρα με μέτριο υλικό τον τίτλο. Ναι. Παίζω 5-3-2. Δεν παίρνω κανένα ρίσκο στις αλλαγές μου ακόμα και με τη Leicester. Δηλαδή βγάζω τον Φάμπρεγκας, βάζω τον Πέδρο. Βγάζω τον Αζάρ, βάζω τον Γουίλαν. Μόνοι μου ο Καντέ και ο Μπακαγιώκο, δύο κόφτες, εξάρια. Ναι. Βγάζω τον Κέχελ με θλάση, βάζω τον Κρίστεσεν. Δεν
Δεν αλλάζω την αυτή μου. 0-0 να μην χάσω. Και άμα βάλω ένα γκολ, μια χαρά. Ναι, αλλά 3-4-3 το ξεκίνησε. Ρίσκο δεν παίρνω. Ναι, καλά. Ρίσκο δεν παίρνω. Τι λες. Και λέει ότι εγώ το πήρα πέρσι. Φέτος θα ήθελα να μου κάνετε καμιά δεκαριά μεταγραφές για να το ξαναχτυπήσω. Και το πάει στο 0-0, 1-0-0-0 και μας έχει τρελάνει. Τυχερός είναι με αυτά τα full back που έχει, είναι παιχτάρης, του τύχανε λαχεία. Γι' αυτό. Ερώτηση έκανα, απάντηση δεν πήρα. Θα στη κάνεις. Ο Τσάλμα ήθελε να το βάλει τον κόλ, πήγε να κάνει σέντρα. Ήθελε να κάνει σέντρα. Ο Τσάλμα Γκάμπος, ο οποίος στα τελειώματα είναι δύσκολος, έχει βάλει δύο γκολάρες στον ΠΑΟΚ, χθες με τον Πλατανιά και μια με τον Άγιαξ, που πήγε να κάνει σέντρα και έβαλε γκολ. Τουλάχιστον πήγανε. Όχι. Εάν ήταν στα τελειώματά του εύστοχος πολύ, θα πέραμε στο διάολο να πούμε ότι μήπως ήθελε και να το κάνει. Να πούμε. Ναι. Αυτό είπα στο κόκκινο, δεν το κατάλαβα. Είναι το εντελώς αντίθετο με το φαινόμενο Χάρι Κέιν που βάζει γκολ και με τη φτέρνα πλέον. Δεν ξέρω. Το καταλάβες το παστελόνι. Δεν μ' άρεσε αυτός ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, όπως δεν μ' αρέσει αυτός ο πόλεμος όταν εμπλέκεται και ο ΠΑΟΚ μέσα, γιατί έχουμε μάθει και εμείς να λύνουμε τις διαφορές μας μέσω των ανακοινώσεων. Και αφορμή πήρα με τον ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του Φερεντίνου, που μπήκε στο καμαρίνι ο άλλος και τη χτύπησε, να πούμε. Γιατί? Ό,τι και να έγινε, απαγορεύεται να τη χτυπάει. Γιατί? Δεν με νοιάζει. Ποιος τη χτύπησε και γιατί? Δεν είπε μια ατάκα. Δηλαδή. Ξέχασε να πει μια ατάκα και μπήκε μέσα στο. Πάνω στο θέατρο, νύχτα δεν είπε στο παρασκήνιο. Σόμπαρε. Γι' αυτό και εγώ νόμιζα ήταν ουγγόμενος και την έκοψε τίποτα καμιά καβάλα να πει. Όχι, όχι, και καβάλα να την έπιανε, γιατί την πλακώνει. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν την πλακώνει τώρα. Δεν την πλακώνει. Τι την έτσι, διάρρη δηλαδή στο σταυρό, την έριξε. Την έριξε κλωτσί. Μπουνίδη λέει και την έριξε κάτω. Μπουνίδη την έριξε. Μπουνίδη. Ναι. Και βγαίνει ο Φερεντίνο μέσω του Facebook. Και τι είπε ο Φερεντίνο. Και λέει απαράδεκτα πράγματα αυτά. Ρε φλόρε Φερεντίνο του λέω. Φλόρε Φερεντίνο. Μόνο να τέλο δεν λέγονται αυτά. Τι είπε τώρα ο Φερεντίνο. Εντάξει, δεν είχε γυναίκα και δεν κατάλαβα. Λοιπόν. Εντάξει. Ή πα και το βαρά, ή δεν βγάζει ανακοίνωση. Τι δημοσιοπρόσωπο. Μπορεί να κάνει τη δουλειά του Φερεντίνου άλλο. Ποιο να τον αποβάλει. Όχι, ρε σιγάρα. Να του αποβάλει τηλεόραση επειδή τον έδινε. Ναι. Τρελό, ρε. Εμεί θα μαλώσουμε στο Facebook κανονικά τώρα. Τι θα γίνει. Προκειμένου να μαλώσω μαζί στο Facebook, καλύτερα να με πρίξει. Τι κάνει στο Facebook. Τι φλωριά είναι αυτή. Φλωριά τώρα. Και θα σου δείξω και θα σε κάνω και απαντάει ο άλλο. Ναι. Θα σε σκοτώσω, θα σε πλακώσω. Σχίσω το κορμί. Α, σε ρε Φερεντίνο. Ή πα και τον πλακώνει, ναι. Ή σε πλακώνει. Εγώ λέω τον πλακώνει. Λέω αλέφατο. Δεν είναι Μάικ Τάισον σαν και εσένα, ρε γιγαντά. Ναι, γιγαντά. Γιγαντά μου δεν είναι ο Φερεντίνο Μάικ Τάισον. Φερεντίνο, δύο γροθιέ είναι. Ναι. Ψεύτικο. Είναι σοφτούλης. 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 Και είναι σαν τον Ετουλιά στο τείχος. Επικοινωνιακά είναι ασύλληπτο. Ναι, τα πάει τα γράμματα. Είναι επαγγελματία. Μεγάλος δαλαβερτζής είναι. Είναι μεγάλος. Ναι. Και έχει δουλειά, έχει έτσι. Θέλω, του και θέλω να με πεις τι είπε ο Γρηγόρης. Γεια σας κύριε Φερεντίνου, χάρηκα γιατί γνωρίμα. Με θυμάθε. Όχι. Ο κόκκινος το γέλιο. Το γέλιο είναι όταν βλέπει κάποιον διάσημο. Πάει και του λέει. Με θυμάθε. Του λέει άλλος, δεν σε θυμάμαι. Και εκεί ο Κόκκινος προσπαθεί να το εξηγήσει ότι για ποιο λόγο δεν με θυμάσαι. Ναι, γιατί. Πρέπει να με θυμάσαι. Ναι. Πρέπει να με θυμάσαι. Λογικό είναι. Τελευταία φορά ποιον τραγουδιστή φέραμε εδώ. Τον. Εδώ τραγουδούσε. Ένα ψηλό που λέει για το ασανσέρ που έλεγε το τραγούδι. Του Βαλάντης. Έρχεται ο Βαλάντης. Το ασανσέρ που ήταν δυο μας. Έρχεται ο Βαλάντης εδώ με την κομμενά του, να πούμε. Λοιπόν, έρχεται εδώ. Για Πόλιγκραμ. Και τι του λέει ρε παιδιά ο Κόκκινος. Με θυμάσαι, λέει Βαλάντη. Ο Βαλάντης. Λέει ναι. Λέω Βαλάντη, άσε λακαμίες. Άσε λακαμίες, πες. Δεν. Πραγματικά λέει τώρα για να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, κύριε. Ναι. Και τι του λέει. Θυμάθε το γάμο του τάδε που συναντηθήκαμε. Δηλαδή 350 άτομα ο γάμος. Ναι. Πάει ο Κόκκινος στο Βαλάντη, του λέει γεια σου Βαλάντη. Και είναι ο Βαλάντης υποχρεωμένος, τη αβουλοκεφαλάρα του Κόκκινου, τη γνωρίζει. Του λέει δεν σε θυμάμαι. Πότε δεν με θυμάθε. Δεν σε θυμάται, ρε Γρηγόρη. Δεν σε θυμάται. Πάει, τελείωσε. Στην Πόλιγκραμ λέω, ήταν διευθυντή. Μην κοιτά τώρα που είναι κλητήρα του. Λέω, δε, τρελάθηκε ο Βαλάντης. Του λέω, αυτή εδώ τρελή είναι, για δέσιμο. Τι γίνεται. Μπορεί να ήταν πιο αδύνατο ο Κόκκινο. Διευθυντή. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Κάνε με διευθυντή μια μέρα. Παύλο. Να δεις τι θα σου κάνω εγώ να φοράω κάθε μέρα. Θα γίνει γάμο στη ζούγκλα. Έτσι, δεν έχω και σκύλο να σε ταΐσω. Έχουμε και το Φωτιάδη. Έλα, Φωτιάδη μου. Καλησπέρα και από μένα. Άιντε, ξεκίνησε, πήρε μπροστά. Οπότε χάμαστε. Θα πας Ανίτα. Μην αναφέρεις τώρα αυτό εδώ. Τώρα έχουμε κάτι άλλο τώρα να έχουμε εδώ. Με είπε η Ανίτα ναι? Να κάνω προμόσιο την εκπομπή. Μέσα. Αλλά θα πω κάτι. Ναι. Μόλις γυρίσω,
Θα του. Όχι, μόλις γυρίσω από την εκπομπή πρέπει να κάνουμε. Μην παράσουμε μια εκπομπή. Μια εκπομπή. Μπράβο. Ναι, στο Λαϊκό Δικαστήριο. Θέλω να με πει τώρα. Θέλω να με πει την ιστορία με το Λιακό. Α, ναι. Να πω κάτι με το Λιακό. Ποιο είναι αυτό. Πάμε για να δούμε τον Πανιλιακό. Όχι, δεν είναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα, σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάδικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Και ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Φωτιάδη, θα σου απαγγείλω και θα σου δώσω το λόγο και θέλω να μου πεις με συνοπτικές διδικασίες την ιστορία με τον Λιακό. Πες με, Στήνιο, ο Λιακός. Πάμε. Κοίταξε, ο Λιακός είναι ένα τέτοιο που το βάζεις πάνω στα κεραμίδια για να έχει ζεστό νερό. Χειμώνα καλοκαίρι και θέλω να πω κάτι, ας πούμε. Stop. Με τι λειτουργεί ο Λιακός? Με νερό. Και με τι και λειτουργεί? Με τον ήλιο. Όχι με τον ήλιο, με το λίο. Ήλιο, με τον ήλιο. Γιατί λέγεται Ηλιακός και δεν λέγεται Ηλιακός? Είναι από γυαλί. Ναι. Γυαλί που έχει πάνω, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα. Γυαλί, ναι. Και έχει αντίσταση. Και πες μας την ιστορία με την κλωβή. Λοιπόν, να πω και μια ιστορία. Είναι γεγονός, έχει κάνα δύο εβδομάδες. Στην Αθήνα έγινε αυτό εδώ. Πήγανε δηλαδή και κλέψανε, δηλαδή, εκτός από τα πράγματα που κλέψανε μέσα τα δωμάτια, χρυσαφικά και αυτά εδώ, πήγαν και κλέψανε. Τι εννοείται, δηλαδή, το Μετρόπολης που ακούτε τέτοια ώρα? Τι εννοείται, δηλαδή, ας πούμε, να κλέψανε. Κλέψανε ολόκληρο ηλιακό οι αθειόφοβοι και το κατεβάσαν από πάνω από τα κεραμίδια που ήταν 6 μέτρα. Το κατεβάσαν κάτω, διπλό κιόλας, 120 λίτρα και το πήρανε. Οι αθειόφοβοι. Δηλαδή πήγαν αυτοί να κλέψουν χρυσαφικά και είχαν μαζί τους και είπανε 18 και 20 άρια. Ναι, έχει γίνει γεγονό. Ναι. Απίστευτο, ρε φίλε. Ναι. Κλέψαν το ηλιακό, δηλαδή τι να πω, άλλο τι απολαδέ. Δηλαδή, τι να πει για το ηλιακό, ρε φίλε. Τι να πω, δηλαδή. Απίστευτο. Και αυτό. Λοιπόν, πάει αυτό το θέμα. Θέλω να μου πεις για την κοπή της πίτας του Απόλλων Καλαμαρία. Θέλω να μου πεις πού έγινε, πού τελέστη αυτό το μυστήριο, αυτό το γεγονός. Τελέστηκε στην περιφέρεια, στο Τζικώστα. Ποιος είναι ο Τζικώστας και πού είναι αυτή η περιφέρεια? Είναι ο περιφερειάρχης ο Τζικώστας που είναι Θεσσαλονίκη. Μαζευτήκαν. Στην Τζικώστα το γραφείο έγινε αυτό? Όχι, έγινε μέσα στο συμβούλιο που κάνουν αποφάσεις που βάζουν. Σε ποιο μέρος, ρε φίλε? Στην περιφέρεια. Οδός αριθμό θέλω να μου πεις. Πού να θυμάμαι το, εδώ στη. Στην Τριάδη, στο εδώ στη Θεσσαλονίκη, εδώ στη Μαρτίου. Α, στη Μαρτίου. Στη Μαρτίου. Δηλαδή λύθηκε το μυστήριο που είναι αυτή η περιφέρεια. Βέβαια, λύθηκε και όλα σε οργό. Μαζευτήκαμε γύρω στα 60 άτομα που ήταν σε οργό. Κόψαμε την πίτα. Μίλησε ο Φωτιάδης, ο πρόεδρος σε οργό, για τα μέλη. Όχι, εγώ απλά. Ο άλλος Φωτιάδης, ξάδερφος. Πόσο ξάδερφο Φωτιάδη έγινε? Είναι αυτό από τη Σταυρόπολη. Μέσα ή έξω? Από εκεί είναι, αφού είναι από εκεί. Σίγουρα δεν είναι έξω. Όχι. Κάθε Πέμπτη Κυριακή έχει επισκεπτήριο εκεί, γι' αυτό σου λέω τώρα. Δευτέρα Παρασκευή είναι αυτό. Α, το ξέρει καλύτερα από μένα. Σε έπιασα εγώ τώρα. Ήταν τα μέλη, α πούμε, και ήταν και ο τέτοιο ο Ψημιάδη, αυτό που ήταν πρώην που ασχολιόταν με την ΨΕ. Ναι, δηλαδή με το αστυνομικό το ποδόσφαιρο. ΨΕ. Αστυνομικό το ποδόσφαιρο. Ναι, αριστεχνικό. Αριστεχνικό. Με την ΨΕ, ναι. Ήταν και αυτό. Και άλλοι δεν είναι. Έψιμη είναι το ψού μου σου για του Σοκράτε. Ήρθα εδώ. Λοιπόν, θέλω να μου πει τώρα. Ναι. Γιατί τόσο καιρό ήθελε να κάνουμε μαζί εκπομπή? Γιατί σε γουστάρω, σε πάω. Εσένα και το φίλο μα το Φάνη. Του Ινιέστα το Κοκακόλα, λέει. Του Κοκακόλα, δηλαδή το Ινιέστα. Και το Φαρσαλινό τον Κώστα. Γιατί είναι αδερφό του Ρογό. Οτιδήποτε γίνει. Και να πω ότι με το καλό θα πάω στην Ανίτα, ναι. Θα κάνουμε πάντα μου. Και ένα άλλο τώρα. Εχθές κάναμε. Τέλος, εγώ διευθύνω. Περίμενε τώρα. Θέλω να μου πεις για τα μυστικά γραφεία και πώς θα συνεργαστείς. Όχι, δεν μπορώ να πω. Με το Home Target, όχι, θα μου πεις. Λέγε όχι, τώρα. Δεν μπορώ να πω γιατί δεν κάνει να πω. Άσερο, έμαθα ότι παίζει μεγάλη τηλεγιά. Ένα σπίτι, πολλά λεφτά.
Στην Ανίτα τι ακριβώς είναι η εκπομπή? Η Ανίτα είναι κοινωνική εκπομπή, περιεχόμενο, δηλαδή έχει ας πούμε με άτομα που θέλουν να βρουν δουλειά, μπορούν, έχει κάνει αυτό εδώ και εκτός αυτό εδώ, θέλω να ανακοινώσω και κάτι άλλο. Επειδή θα πάω στην Ανίτα, είναι ένα άτομο. Πότε. Είναι μέσα στο Μάρτιο. Τώρα θέλει κάποια δικασία να ετοιμάσω κάτι. Δεν τι χαρτιά θες να στείλουμε? Εγώ θα βοηθήσω. Ότι μαζί με τον Πάσο θα βοηθήσω. Δεν θέλω να στείλουμε χαρτιά. Απλά εγώ ετοιμάζω να κάνω μια εκπομπή στην Ανίτα για να μπορέσω να βρω μια δουλειά καθώς πρέπει, για να προχωρήσω παρακάτω. Γιατί με τα 300 ευρώ που παίρνω δεν γίνεται δουλειά. Ναι. Γιατί και κάποια κοπέλα να πει, θα με πει, έλα δω. Αλλά όμως ζητάς από εκεί πέρα μια κοπέλα η οποία να έχει κάποια προσόντα στην Ανίτα. Αυτό ακριβώς. Ναι, και αυτός από το Τορόντο, θέλω να μου το πεις αυτό. Γιατί γέλασε όταν είπες τι γυναίκα θέλεις? Δηλαδή, όχι, δεν γέλασε για τη γυναίκα, γέλασε για την προηγούμενη σχέση και να τον καθίσω να τον εξηγήσω εγώ γι' αυτό. Τι έκανα εγώ με αυτήν εδώ που την προηγούμενη σχέση. Δεν το διαφέρει. Και ένα άλλο να πω. Εσύ από το Τορόντο που βγήκες, ναι, και έλεγες τότε, ας πούμε, που θα έρχεσαι τον Νοέμβριο, που έλεγες και βγήκες σχεδόν και στο Μετρόπολης, γύρισες και είπες στον Ρογό, θα έρθω να γνωρίσω Φωτιάδη, θα έρθω, λέει, να κάνω κατανάλωση στο Κατζινάκο, θα πληρώσω κατά 400 ευρώ. Μην κάθεσαι και λες τέτοια πράγματα. Παπά μας πουλούσε αυτός μάλλον. Μην κάθεσαι και λες. Παπατζηλίκη τώρα αυτό. Δεν θέλω να δεις. Εντάξει, όταν σε είδα. Άπλες. Είσαι ένα. Τι να πω, ρε. Όχι, είναι θεσπέσιο αγόρι, γιατί μίλησε και για γυναίκες live εκεί πέρα. Ναι. Σου είπε τρόπους που πρέπει να γίνεται το σεξ. Ναι, αλλά δεν μ' άρεσε ο τρόπος. Γιατί δεν σου άρεσε ο τρόπος. Τρόπος είναι ο καλύτερος, ρε. Λέω, όχι, ρε Μιχάλη. Είναι ένα πράγμα που έκατσε και γύρισε και είπε. Δεν έχει μύθει αυτά τις μυστικές τέχνες τώρα. Σε παρακαλώ, θέλει και γκομενά. Ποιο είναι? Με στεναχώρησε ο τρόπος και λέει. Με τη γυναίκα τώρα δεν κάνει αυτό. Ανδρίκια το είπε όμως, φίλε. Όχι, δεν κόσμο, γίνεται, όχι, γιατί φίλοι κάνουμε μέσω ράδιο. Τέλος. Ρωτώ εγώ τώρα. Πες μου. Στην Ανίτα πηγαίνεις και λες το στυλ της γυναίκας που σε ενδιαφέρει. Και έχεις ανεβάσει το στάνταρ πολύ. Mm. Πες μου, εσύ τι γυναίκα θέλεις? Κοίταξε, θέλω μια γυναίκα, ας πούμε. Boy. Σε boy γύρω στο 1,70. 75. Μπράβο. Ας είναι να είναι ελεύθερη. Κιλά γύρω στα 65-50. Δεν έχω πρόβλημα δηλαδή. 65-50. Ναι. Εντάξει, ρε παιδί, είμαι 65-60. Ναι, 65-60, ναι. Και το θέμα είναι ότι εγώ θέλω να είναι ελεύθερη. Εντάξει. Παιδιά να μην έχει. Να μην έχει, παιδιά, ξέρω εγώ. Γιατί απλά να. Τώρα μην πάμε αλλού τώρα και το γυρίσουμε και τώρα. Άμα είναι σε σχέση, έχει μόνο γκόμενο και χωρίς για σένα, τι θέλεις? Ναι, μέσα. Ναι, μέσα, ναι, μέσα, μέσα. Σκύλι του πολέμου που είσαι. Ναι. Έλα, κορί μου. Έλα, παιδί μου. Σπίτι τα έχει δικό της. Έχει, ας έχει σπίτι. Αλλά με ενδιαφέρει πιο πολύ για την Αθήνα. Να πιο Αθηναία. Πολύ, ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τώρα που μας ακούν τόσες Θεσσαλονικές, δεν νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, λένε γιατί ο Όχι, ξέρεις γιατί, Κωστή, να σου πω γιατί. Και να σου πω γιατί. Θέλει να έχει και δουλειά δικιά της. Να σου πω γιατί. Γιατί θέλω. Να έχει και δουλειά της αυτό. Ναι. Γιατί το λέω? Γιατί θέλω να φύγω από εδώ. Γιατί? Γιατί γενικά από την κατάσταση αυτά που είχα μάθει από τότε, ναι, παλιά ας πούμε. Και δεν θέλω να γυρίσω ξανά εδώ. Θέλω να κάτσω. Γιατί έχω δύο άτομα. Έχω δύο άτομα που είναι από Αθήνα. Ο ένας είναι καθηγητής μαθηματικών, μιλάμε κιόλας και όπως είχα πάρει και το Μετρόπολης μεσημέρι και σε είπα για το Μακεδονικό. Και ένας άλλος είναι που είναι ασχολιέται με ένα ξενοδοχείο που έχουν στην Κρήτη. Ασχολιέται. Yeah. Ασχολιέται, έχουν ξενοδοχείο. Το και σπίτι που έχει η κυρία, αν θα τη βρεις με την κοπέλα, θες να έχει ηλιακό, θέλεις να έχει? Τώρα μην λέμε τώρα. Αυτό ήταν ένα πράγμα που. Ρε θες να έχει, ή δεν θες να βάλουμε το σύμφωνο μέσα? Δεν θα καθίσουμε τώρα να πούμε. Απλά είπα... Θέλω με το ποντιακό στο μυαλό. Πες μου. Το ωραίο. Ναι. Το... Να μου πεις την άποψή σου, ναι, σχετικά με το θέμα του κυρίου Ζουράρη, πώς έγινε ο κύριος Βαρδάκης, ο οποίος και αυτός είναι στα μυαλά του πάρα πολύ. Δεν ξέρω για αυτή την περίπτωση, δεν το παρακολουθήσα, Κωστή. Δεν, ναι, μπορώ να σε πω τώρα. Δεν έχεις άποψη, δηλαδή. Δεν έχω τώρα. Το μόνο που έχω δηλαδή, ναι, που τον είχα, ναι, ακούσει μια φορά στο Σταρ, ναι, και γύρισε και έβρισε. Τώρα δεν θυμάμαι τώρα στο κοινοβούλιο, κάπου σε έβρισε, κάπου είχε πει. Ξέφυγε δηλαδή. Ξέφυγε. Όντως, το είχα ακούσει. Θέλουμε ανθρώπους να ξεφεύγουν ή θέλουμε καθώς πρέπει? Δεν είναι καθώς πρέπει δηλαδή. Τώρα σε τέτοια ηλικία δεν πρέπει να είναι. Τι φραπεδάρα είναι αυτή. Η ηλικία του δηλαδή πρέπει να είναι καθοπρέπει. Βέβαια, αφού είναι και βουλευτής, είναι και ανεξάρτητος, είναι και υπουργός εργοπαιδείας. Και βουλευτός και υπουργός και ανεξάρτητος δεν γίνεται, ρε φίλε. Ναι, τι νομίζεις. Γίνεται όμως. Είναι κομμουνιστής. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμές. Μπουστάρω τώρα, τι ξέρεις τι γίνεται τώρα. Περίμενε τώρα γραμμές μόνο. Μόνο. Παρακαλούνται όλες οι κυρίες οι ελεύθερες, οι δεσμευμένες, χωρίς κοινωνικές υποχρεώσεις να ξεκινήσουν τα τηλέφωνα. Μπορούν να πείσουν τον. Το φίλο μας να μην πάει στην Αθήνα. Εάν βρεις μια γυναίκα, 2-31-090-90-90. Από κάτι κοστίζει. Okay, πριν πεις. Αν βρεις μια γυναίκα, 1,75-60 κιλά, που να έχει δουλειά δικιά της, να μην έχει παιδιά, να έχει δικό της σπίτι στη Θεσσαλονίκη,
Δηλαδή δεν μπορούμε να γλιτώσουμε. Πιο όμορφη κοπέλα, να σ' αρέσει. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε. Κοίταξε, να πω και κάτι τώρα, επειδή είδα την εκπομπή την Κυριακή με την Ανίτα. Ναι. Είχε ένα άτομο που ήταν από Θεσσαλονίκη. Πάμε, πάμε γραμμή. Ναι, ήταν από Θεσσαλονίκη και ναι. Αυτό ήταν από τη Ρόδο. Ναι. Αυτή την περίπτωση που σου φάγε τσιγάνα τα λεφτά. Μπράβο. Πάμε, και όντως, δηλαδή τον είπε ότι έχω, λέει, εγώ δεν έχω λεφτά, δεν έχω τίποτα, δεν είμαι άνεργος, είμαι αυτό. Και πήγε να δαγκώσει το γύφτο από το Εγάλιο. Μπράβο, από το Εγάλιο που αυτός ήταν. Από τη Ρόδο. Αυτός από τη Ρόδο πήγε στο Εγάλιο να δαγκώσει το γύφτο. Όχι, αυτή γνώρισε ένα από τη Ρόδο και αυτός είναι Μανάβης. Γύφτος Μανάβης. Όχι, Ροδίτης ήταν Μανάβης. Ροδίτης γύφτος και Μανάβης. Είχε αυτό. Και γνωριστήκαν με την τσιγκάνα αυτή να εδώ. Με την Ερατό. Μην το λέμε γιούφτη, δεν κάνει. Γιούφτη δεν. Όχι, δεν κάνει. Ερατό. Δεν πάει. Τσιγκάνα είπαμε. Τσιγκάνα. Φταίω εγώ αν έχω τσιγκάνα καρδιά. Κατάλαβες. Πήγε να δαγκώσει τη γύφτη αυτό. Όχι, αυτή πήγε να δαγκώσει αυτόν. Όχι, αυτό πήγε να δαγκώσει, αλλά το δάγκωσε αυτή μετά. Τελικά το δάγκωσε να έγινε. Του λέει: θα κάνουμε αραβόνα, θα κάνουμε ξέρεις, το σόι, πατέρα, μάνα, τα σόι, ξέρω εγώ. Να στείλε μου κάποια λεφτά, λέει, γιατί χρειάζομαι λέει, να φύγω από Αθήνα για να έρθω στη Ρόδο με το καράβι. Ναι, όντω. Καρύκλι, τραπέζια, καρύκλι, τραπέζια για παμπού, πακάκια, ματιμίνια, καρύκλι. Ωραίο Γιάννη, ωραίο. Σαν τα ούλια τη Ιμπάκα, πάκα πορτινά. Εσύ τώρα μην μπλέξει με καμιά Αιγύπτισσα. Όχι! Και ψάχνουμε και να μας. Ξέρω και ένα αυτό το λόγο. Τον αρχηγό του Αιγύπτου να μας πλακώσουν. Όχι, όχι, τον πρόεδρο δεν ξέρω. Ζαχαρία εδώ πέρα. Να πω κάτι, μισό λεπτό, τον πρόεδρο τον ξέρω. Τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο αυτό με τα χαλιά τον ξέρω. Εκείνο ηλιακό σίγουρα. Πάμε στον κόσμο, Χιλιτίνη. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές, να δούμε τι λένε οι άνθρωποι. Καλημέρα, κύριε. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Τι έγινε. Καλά, φίλε. Ποιο είναι ο χολύπτη τη Φωτιάδη. Φωτιάδη, σένα μιλάνε. Ποιος είναι ο Χολίτης, μας λέει. Ο Γιάννης ποιος. Ο δεν σε αλλάξω. Πώς το λένε. Χιλτηρίδης. Χιλτηρίδης. Ο Γιάννης Χιλτηρίδης. Πάμε, λέγε. Απλά είναι κρίμα, αρέσει, γιατί εντάξει, μπορώ την Αθήνα, ο Φωτιάδης δεν κατάλαβα. Τι, δεν το δίνουμε, δεν το δίνουμε, εδώ πέρα. Τελείωσε, εδώ θα μείνει. Να σου πω κάτι, αδερφέ. Να σε κρατήσουμε εδώ, ρε. Κοίταξε να δεις. Άκου τώρα, εγώ επειδή κάνω μια δουλειά τώρα, δεν μπορώ τώρα πούμε, να το πω στον αέρα. Είναι ένα ποσό 300 ευρώ. Θέλω να βρω κάτι καλύτερο δηλαδή για να μπορέσουμε να πάω παρακάτω. Και εδώ μπορεί να έχει πει κανένα. Κοίταξε να δεις. Εγώ επειδή. Να σου πω κάτι, καταδικάζει χιλιάδες γυναίκες αυτή τη στιγμή. Δεν λες μόνο την Αθήνα. Όχι, όχι, δεν καταδικάζω. Καταδικάζει χιλιάδες γυναίκες, δε φίλε. Έτσι δεν είναι. Απλά με ταιριάζει για την Αθήνα. Γιατί έχω ένα άτομο που ασχολιόμαστε. Με ένα αντικείμενο που είναι ακίνητα. Μπορεί να βρει μία από εδώ και να πάτε μαζί στην Αθήνα, να φύγει κι αυτή. Άμα, κοίταξε, γίνεται κι αυτό. Κατάλαβες, γίνεται κι αυτό. Όχι, γίνεται κι αυτό. Δηλαδή, μην καταδικάζει και λε μόνο Αθήνα. Όχι, δεν μας συμφέρει. Έχουμε σπίτι εδώ. Κοίταξε, γίνεται κι αυτό, αλλά το θέμα είναι. Θα μπορεί. Εγώ ξέρεις τι θέλω να κάνω. Θέλω να φύγω από εδώ. Σαν να λέμε πως. Απόλυτο, σου λέω και σαν το τζάμπολ, δεν αρέσει μια βόμβα. Ποιο τζάμπολ, ρε. Τζάμπολ. Ποιο τζάμπολ. Ο τζάμπολ και ο τέτοιο. Στέφανε. Ποιο τζάμπολ και ποιο τζάμπολ, ρε. Τα μαζίστε, δεν μπορώ, ρε. Έχω βγει. Δεν είπα. Στέφανε, πώ την είδε την ομάδα. Την ομάδα, πώ την είδε. Πε μου. Την ομάδα, λέω, πώ την είδε. Εμένα είπε τώρα. Σε σένα, ναι, για τον Άρη, είπες για τον Πάουκ, δεν θα σου πω. Για τον Άρη, ρε. Για τον Άρη, τώρα, έλα, ρε, είσαι κατσικοχώραφο, παίζαμε εκεί πέρα. Εντάξει, μια χαρά πήρε η ομάδα του Πάουκ. Απλά δεν έχει την τύχη που είχε. Εγώ πιστεύω, ρε, εσύ, αυτή η ομάδα και με τον Αναστόπουλο, ούτε προπονητάρα που λέει ο άλλος. Δεν θα ανέβαινε, ρε. Πιάνο Αναστόπουλο, δεν υπάρχει. Και τον είδατε που πήγε ο Αναστόπουλο, τα χαμένα είναι. Τι τώρα, τι νομίζει. Κάθε μέρα 7 εσπρέσο πίνει, άσε. Εδώ Δέλα πήγε στο Πανετολικό σου, βαρά, μιλά. Ποιο Δέλα, εσύ, αυτό είναι καλό να του ρίξει, να ξέρει. Κώστα. Ο Δέλας καλά δεν του πήγε κατά λάθος του δικιά του. Άμα έβαζε ο Άρτα τον κόλλ την πέρα, τελείωνε και το μάτσα. Ούτε καν θα. Ρε, είναι τεφορμένο ο Ατρόμητος και είναι και πολύ τυχερός ο Πάοκ. Έπεσε με τον Ατρόμητο. Ναι. Η πιο εύκολη κλήρωση. Καλή, καλή κλήρωση είναι. Έχει, Πάο, καλά είναι, θα δούμε ματσάκια. Τεφορμέ, θα είναι και φιλικός πολύ, θα περάσει ο Πάοκ. Θα είναι και φιλικός, θα είναι και τεφορμέ, εγώ που το βλέπω τελευταία. Όσον δηλαδή αφορά το μάτσι, για να ξέρεις, αν δεν παίζει ο Πλατέρας, είμαστε μισή ομάδα. Το βλέπεις αυτό. Είδες, δεν τραβάει. Καλά, εννοείται ρε. Το βλέπουμε στο γήπεδο. Ναι. Για πες μου τη γνώμη σου για τον κύριο Ζουράρη. Είχα βγει χθες εσύ που σου έλεγα στη Μαρμίτα που σου είχα πει ότι. Το θεωρείς χαφίφι, σερσερί. Όχι, καλό. Εγώ σου είχα πει χθες, άμα θέλει να θυμηθείς, ότι ο Ζουράρης είναι ο Ζουράρης. Ναι. Ο Βαρδάκης με πείραξε. Ο Βαρδάκης είναι αργός, ρε φίλε. Ρε, δεν έχει σημασία. Καλό παιδί είναι. Σου είπα και χθες είναι πιο αργός από το κόκκινο. Είναι είδος προς εξαφάνιση αυτό. Αλλά ο Ζουράρης ξέρουμε τι είναι, εσύ. Εντάξει, ρε, αμήχανη στιγμή βρέθηκε ο Βαρδάκης. Τι να κάνει ο Βαρδάκης. Εσύ, εγώ ξέρω ο Ζουράρης τι είναι και όλοι ξέρουμε. Ο Βαρδάκης γιατί το βγάζει. Πάμε, πάμε.
Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Α, ο δικός σου είναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ετοιμάζομαι να πουλήσω επιχείρηση και εδώ και στον Καναδά για να μετακομίσω στη πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος και κάποιοι άλλοι θέλουν να φύγουν Αθήνα. Για σένα δεν το λέω. Ξέρω, δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω αυτό το πράγμα. Τι ρε. Κάποιος εκεί από το πάνελ μόλις πόσταρε στη σελίδα του στο Facebook ότι θέλει να με πλακώσει στο ξύλο. Ποιος είναι αυτός? Και με τις ενέσες. Από το πάνελ εδώ? Από το πάνελ εκεί κάποιος, ναι, πόσταρε στη σελίδα του στο Facebook ότι θέλει να με πλακώσει στις παλιάρες. Εγώ είμαι το Facebook όταν έξω 7 ώρες αλλά δεν ήμουν εγώ. Άρα ποιος είναι ο Ραπτόπουλος? Όχι. Ο Ραπτόπουλος σίγουρα δεν είναι. Ναι. Άρα είναι ο έτερος δίπλα. Δεν θέλω να πω το όνομά του, απαξιώ. Σε απαξιώνει. Και εγώ το ίδιο. Γιατί γύρισε και είπε, ρε φίλε, εχθέ. Γιατί έκανα. Κάτσε. Όχι, όχι. Γιατί γύρισε. Όχι, δεν. Γύρισε και είπε για το άτομο που είχα προηγουμένω. Που είχα την προηγούμενη σχέση. Επειδή έχω και εγώ άτομα παντού. Ρε, κι α έγινε, εντάξει. Επειδή έχω και εγώ άτομα παντού. Εντάξει. Έχω εγώ άτομο 90 κιλά, μια γυναικάρα bodybuilder. Να τη χαίρεσαι. Ναι, να εγώ τη χαίρομαι. Θα τη χαίρεσαι κι εσύ σε λίγο. Θα έρθει από εκεί, ναι, να δούμε ή θα σε πλακώ σε εσένα στις μπουνιές ή θα σε ερωτευτεί. Ένα από τα δύο θα γίνει. Τι μπορεί να γίνει από τα δύο? Εσύ με bodybuilder θα πήγαινες? Εγώ? 90 κιλά μέσα στην τόπα. Ξέρεις, μέσα στη, ξέρεις από μικρός πήγαινα. Τα εκποτώ. Με τι πήγαινες? Ναι, όχι, περίμενε, μισό λεπτό. Ναι, άμα θες, εγώ κάνω. Ωραία, εσύ είπε για τη γυναίκα να ερωτηθείς, όχι να την ξυλιάσεις, βρε αγόρι μου. Τα εκποντώ. Εγώ πήγαινα. Τα εκποντώ. Του πόντου. Ναι, εκεί στη Θέρμη είχαμε σχολή. Πού ρε είχατε? Είχαμε, ναι. Τα εκποντώ πού? Ναι, στη Θέρμη. Μέχρι ποια ζώνη έφτασες? Μέχρι πράσινη. Εντάξει. Ναι. Καλά, εντάξει. Μέχρι πράσινη. Πήγαινε τάκ ποντό, και άμα θέλει την Πιλτερού να έρθει. Ναι. Με αφέντρα από την Πιλτερού θα πήγαινε. Αφέντρα, ξέρεις τι σημαίνει αφέντρα. Τσουδί. Αλλά με αρέσει. Μπράβο, Γιάννη. Η αφέντρα, ξέρεις τι είναι. Μπράβο, τι είναι αφέντρα. Εσένα μιλάω. Τι είναι αφέντρα, ξέρεις? Όχι. Να κάνετε έρωτα και να σε δέρνει. Και να επιτίθεται με ψυχιατρικούς όρους. Δεν θέλω να το συζητάς. Μήπως θα κάνω εγώ και να την κάνω. Δεν μπορεί ο Ραπτόπουλος εγώ να διασάκω. 90 κιλά μόνο μύες είναι, αφέντρα είναι, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει. Αφέντρα. Ούτε να το συζητάς. Δεν μου λες άμα έλεγα μια κοπελίτσα και τη χτυπάς λίγο απαλά. Ούτε να. Απαλά, εκεί στα μπουτάκια. Σε αρέσει. Καλά, χτυπήσω γυναίκα. Πάνω στο σεξ, βρε. Ούτε. Όχι, ούτε. Τίποτα. Ούτε θες να χτυπάς, ούτε σφίξει. Τέλος πάντων, φίλε, τελείωσες για μένα. Κατάλαβες. Άι τώρα. Πάμε παρακάτω. Τελείωσα εγώ για σένα. Δεν κατάλαβες. Θα έρθω εγώ από εκεί να κάνουμε μαριμίτο μαζί. Ούτε να το συζητάς. Το ρόντο τζάμπα τα μαθήματα. Τελείωσες. Έχεις τελειώσει. Γιατί γύρισες. Να σου πω κάτι. Έκανες κακό. Εντύπωση την πρώτη φορά που ήρθες. Έκανες κακή εντύπωση. Έκανες κακή. Να σου πω γιατί. Ήρθες, ναι, και μίλησες στη Μαρμίτα τότε που ήμουν, ναι, πριν δύο μήνες και έλεγες εγώ θα έρθω, ναι, με το Φωτιάδη, θα κάτσω εκεί με το Φωτιάδη, θα έρθω στο μαγαζί, στο λαϊκό δικαστήριο, θα κάνω κατανάλωση 400 ευρώ. Στο Κατζινάκο έλεγε. Ναι, στο Κατζινάκο. Πού είναι, δεν θα κάθεις και να λες τέτοια πράγματα και θα βγαίνεις και θα λες, ξέρεις, εγώ θα έρθω να κάνω και με τους φίλους. Δεν σε είδα εκεί πέρα. Δυο ποτά ήπιες και κανένα δύο φίλοι που ήταν. Αυτό είδες. Καταλαβες. Στο σταυρό που σου κάνω, κύριε Φωτιάδη. Δεν θα χρειάζεται. Και εκτός αυτό δεν θα λες από Κρήτη, ξέρεις και εγώ. Θα βγω, θα σε γνωρίσω μία από Κρήτη. Καταλαβαίνεις. Και στην Κρήτη έχω στο ρέθμο άτομο, δηλαδή. Άστο, μην το, άστο, μην το κουράζεις, ρε φίλε. Τέλος. Έλα τώρα, είσαι κουραστικός, που λέει και ο κουραστικός. Άστο να μιλήσει λίγο και μετά να τον κλείσουμε. Μην το κλείσουμε έτσι από τώρα. Πες το ρόντο, πες το ρόντο. Πρώτον, σε καλώ σε μονομαχία στη Μαρμίτα. Δεύτερον, στο σταυρό που σου κάνω, είχα δύο νύφες έτοιμες εκείνη την βραδιά. Έλα τώρα, άσε τώρα. Κανονικά ήσουν. Κανονικά. Φωτιάδη, σου αφήνω την ελευθερία να το κόψω όποτε θες. Ρε, κανονικά ήσουνα. Ήσουνα εντάξει, δηλαδή την ώρα που το έλεγε. Ήμουνα εντάξει. Δύο νύφες έτοιμες. Δεν ήσουν εντάξει. Πού λέει και ο Κωστής τώρα, μην κάνει με το που είδανε το μαγαζί. Όχι, ρε μου, που λέει και ο κόκκινος ρεύος. Πρόσεχε, Φωτιάδη. Όχι, είπα. Όχι, είπα. Αυτό όχι, όχι. Αυτό που λέει και ο Κωστής. Μπράβο, Γιάννη μου. Φωτιάδη, πε στην επόμενη γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Τέλος. Πού
Α, για αρχή πολιτικό. Πολιτικό. Ναι, για να γνωρίζω. Θέλω να με πεις με το βάζεις της καρδιάς στο χέρι στην καρδιά. Με δες κουμπάρο ναι ή όχι. Ούτε να συνέχει και αυτόν εδώ. Ε, τελείωσε. Το Χατζινάκο μην κάνεις κουμπάρο. Όχι, όχι. Γιατί ρε Βασιλάκης, μια χαρά. Και να πω και να κάτι. Να πω κάτι. Πότε θα κάνουμε ρε Στέφον. Να πω κάτι. Πότε θα κάνουμε το μπασκετάκι αυτό εδώ πέρα. Μετά. Πάμε στον κόσμο. Ναι, πάμε. Έλα. Έλα, φίλε. Φωτιάδη. Εδώ είναι. Ε, Φωτιάδη. Σ' ακούω. Έχω εδώ μια γυναίκα τώρα, σ' ακούει τόσες μέρες και μου είπε να πάρω ένα τηλέφωνο, θέλει λέει, να γνωριστείτε, αλλά έχει μια πορεία και με λέει για πάρε εδώ το πάρε. Ναι, για πες, πες την πορεία, μην την κρατάς, πες το. Με ρωτάει, γιατί δεν πήγες με τον Απόλλωνα στο γήπεδο. Για πότε λες. Ε, τότε που ήταν να πας και κάτι έφερα. Τις αίρες, να είσαι το μνημόσυνο. Δεν συζητάω πράγματα που ήταν πριν 1,5 μήνα. Mm. Δεν ξαναπαναλαμβά. Το είπα, τελείωσε δηλαδή. Μπράβο, Μιχάλη μου. Εγώ έτσι, το είπα και στον Στέφανο. Έτσι, έτσι καταλαβες. Τι θα καθίσω τώρα να λέω τώρα τι έγινε πριν 1 μήνα. Στο κουμπάρο μου θα λέω. Στο κουμπάρο μου, συγγνώμη. Έτσι, τελείωσε. Δεν θα καθίσω να πω τώρα τα ίδια πριν 1,5 μήνα. 90. Λέγε, τίποτα άλλο. Άλλο. 90. Άστο 90 τώρα, τώρα, μην το κουράζεις τώρα και. Μη φέραμε εδώ τα φεράρι και μία ώρα. Εσύ τώρα, άστο. Άι τώρα. Διώξτον, διώξτον, Μιχάλη, διώξτον. Επόμενος. Πάμε στον επόμενο, Μιχάλη, και εσύ ξεκινά. Ναι. 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 Κωστά. Ναι, φίλε. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλά, καλά. Χαιρετώ όλο το πάνελ. Πάω ξύση σήμερα από το Βολίκα, αυτό το τηλέφωνο. Μπράβο. Ηλία με λένε. Πώς είδες το μάτς με την Κέρκυρα, το ΠΑΟΚ. Κέρκυρα ΠΑΟΚ, γιατί λόγω δουλειά δεν μπορούσα να το δω το παιχνίδι. Φιλικό. Πες μου. Φιλικό. 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 Α, φιλικό, τόσο καλά. Ε, το μάτς με τον Ατρόμητο, πώς το βλέπεις. Φιλικό. Για κύπελο. Φιλικό. Φιλικό για αυτό, ε. Ναι. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι που σε αυτό ακούω είναι τώρα πάρα και πολύ από το τηλέφωνο καλό για σένα. Που μιλάμε. Είναι καλό. Ε, για να πάρεις πρωτάθλημα κύπελο πρέπει να έχεις καλή ομάδα, καλή διαιτησία και φίλους. Σίγουρα. Εσύ βλέπω ότι έχεις φίλους. Ναι. Περισσότερους από όσο καλή ομάδα και διαιτησία. Λογικό. Πιστεύεις ότι το πάρουμε το πρωτάθλημα. Με τέτοιες φιλίες. Ότι λέει, όταν έχεις τέτοιους φίλους, ομορφαίνει τη ζωή και, όταν, και να σβήσει τη φιλία, μια γυναίκα δεν μπορεί. Για τον ΠΑΟ γράφει γι' αυτό. Παλιά γραφόταν για τον Ολυμπιακό. Επειδή τώρα, είμαστε... τώρα ο Καράπαπα έχει αιμορροίδα πίσω. Δεν τον αρέσει που έχει ο ΠΑΟ φιλίες. Επειδή... Αλλά όπως έλεγα τότε, καλά κάνει ο Ολυμπιακός. Θα πω τώρα, καλά κάνει και ο ΠΑΟ. Κατάλαβες, όπως μπορεί ο καθένας, ναι. Όπως μπορεί ο καθένας, απαντάω στο φίλο ναι. μου τον Καράπαπα, όπως μπορεί ο καθένας, ναι. Αλλά επειδή είμαστε ΠΑΟ και είμαστε μια ομάδα πολύ ατσούμπαλη να το πω εντάξει. Και απρόβλεπτη, εντάξει. Φοβάμαι ότι τελευταία στιγμή θα τα σκατώσει να πω. Καλά τα λες, μια χαρά τα λες. Δεν μου λες πώς σε φαίνεται η κίνηση Μάριο ο Ζεβεδαίο. Ο Ζεβεδαίος, ο Ζεβέδο, Μάριο. Δεν το ξέρω το παίκτη. Μήπως θα τον είδε στη Μέταλλις, του Βραζιλιάνου. Αυτό που έχει να παίξει 2 χρόνια. Αυτός, ναι. Αυτό μόνο ο Πάκου θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια κίνηση, πιστεύω. Ξέρεις ποιος πανηγύρισε πιο πολύ με τη μεταγραφή του Ζεβεδαίου. Ποιος? Η γυναίκα του Βιερίνια. Σίγουρα. Ο άντρα μου θα παίζει μπάκα αριστερό. Μόνιμη φανέλα. Μόνιμη φανέλα. Θα βγαίνει και από πίσω. Και άμα κάνει καμιά σέντρα σαν αριστερό μπακ θα φαίνεται σπουδαίο πράγμα. Μια ξεραφιά στο και άμα κάνει κανένα σουτ στο κάπου κάπου θα φαίνεται μεγάλο επίτευγμα από μπακ. Έτσι. Κώστα, ναι. Στον ΠΑΟΚ για να έρθει ένα παίκτη θα πρέπει να είναι άνω των 30 ή να έχει να παίξει πάνω από 2 χρόνια. Ρε φίλε, καταλαβαίνεις τώρα ελληνικά. Αυτός, ναι, καταλαβαίνω. Αυτό είναι βόδι όρθιο. Ναι, κατάλαβα. Ούτε το Φεβρουάριο θα είναι έτοιμο. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει κάποιο άλλο μεταγραφικό σενάριο, ξέρεις τίποτα. Μεταγραφικό σενάριο. Ναι, για κανένα άλλο παίκτη. Για κανένα άλλο χοντρό. Δεν ξέρω εγώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, σαν που απευθύνομαι σε ΠΑΟΞΗ, πώς γίνεται να έχει περάσει από όλες τις ιατρικές εξετάσεις, τον εξέτασαν εξονυχιστικά που λένε και θα είναι έτοιμος 1 μήνα. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Αυτό μόνο στον ΠΑΟΚ μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, σε σοβαρή ομάδα δεν συμβαίνουν αυτά. Οι μεταγραφές του Ιανουαρίου ναι. είναι Μασούτ, αυτός ναι. ο οχτάρης της ΑΕΚ, ναι. ο Χατζησαφής και ο Μυραλάς. Κατά 80-70%, όχι 100%. Ο Μεραλάς θα βγει γιατί παίζει. Κατά 70%. Έκανε μάλιστα. Στην Αγγλία προπόνηση, γι' αυτό θα παίξει. Έτσι. Γι' αυτό, μόνο και μόνο γι' αυτό. Τώρα την Κυριακή παίζουμε με τον. Λίγο ξεχνάω. Με τον Παράσχο. Με τον Παράσχο. Τσαλάν. Άσος είναι λογικό για το παιχνίδι, δεν πιστεύω άσος να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Άσος και άντερ. Ναι. Άσος και άντερ. Ναι. Άσος άντερ. Δεν πιστεύεις ότι θα πέσουν πολλά γκολ.
Άσος και άντερ. Άντερ, οκ. Okay. Όπως σήμερα το 2-0, άντερ ναι? Ολυμπιακός 2-3 γκολ, εύκολο. Εύκολο. Θα σε πάρω και τηλεφώνω για προγνωστικά για το Σαββατοκύριακο, γιατί τώρα δεν θυμάμαι το πρόγραμμα να πω την αλήθεια. Αλλά και το δόντι μου. Θα είναι. Πονάω. Έλα ρε, κλείνει πληγή με αυτό το δόντι, βρε. Κώστα μου. Πονάω. Υποφέρω. Πω. Δηλαδή, ουρολογικό να είχα μια χαρά την έβγαλε την εκπομπή. Τώρα με αυτό το βρωμοδόντι. Τι είναι αυτό, τι μέσκαψε, τι φαγάνα έβαλε μέσα. Είναι άσχημο μόνο τα δόντια και γενικά. Πέμπτη το έβγαλα το βράδυ, Δευτέρα είναι πονάω ακόμα. Θα το αντικαταστήσεις. Ρε το έβγαλα. Φρονιμίτη έβγαλε. Φρονιμίτη θα αντικαταστήσω. Δεν ξέρω πώς, τι γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Να ρωτάνε Κατρανίδη. Πόσο χρόνο είσαι, 22? Εγώ. Ναι. Όχι, 31-2. Δεν έβγαλε φρονιμίτη ακόμα. Όχι ακόμα, ευτυχώς. Έχω γεράδο. Για μερικούς βγαίνει πολύ εύκολο άλλο όπω ο Κώστας, δύσκολα. Θέλει εγχείρηση. Α, εγχείρηση. Ναι, τώρα εντάξει, άμα κουνιέται ο φρονιμίτη, βγαίνει σκάι, εντάξει, φεύγει. Δεν, δεν δίνω πολύ σημασία τα ιατρικά. Θα νιώσει όταν πονάει πίσω μα, έλα θα το καταλάβει. Ναι, κατάλαβα. Όμως από αυτιά και εδώ γίνεται πιο δύσκολο. Έχει να προσθέσει κάτι άλλο, να πάμε στον παρακάτω. Και ο κολλικό είναι ωραίο πόνο. Καλό σα βράδυ. Καλό σου βράδυ. Επόμενο, φωτιά δεν λέγε. Πάμε. Πού? Επόμενο. Έλα φίλε. Ναι. Εσύ ο επόμενο. Καλημέρα. Έλα. Καλώ. Μ' ακούτε, παιδιά? Ναι, ναι. Λαρεώθου που είμαι. Μ' ακούτε, ρε, που είμαι. Σ' ακούμε, ανεβάσαι και λίγο την πόρτα. Έλα, ρε, φίλε. Έλα, Θουβού. Θουβού είμαι, λοιπόν. Γεια σου, ρε, Θουβού. Γεια σου, ρε, Θουβού. Έχεις κανένα καλό ηλιακό? Θέλω φωτογραφία με πράσινη ζώνη. Ή έστω πιο πριν. Ναι. Κίτρινη για μένα τέτοια. Και άμα θυμάστε τα παραγγέλματα που σας δίνουνε, ρε. Τα αρεμάκια και αυτά που λέγατε στο Ντακβοντό. Τα θυμάσαι καθόλου? Θα τον πω εγώ για να απασχολούμαι αυτά. Θέλω να μου πει τι είναι το Τόλιο Τσάκι. Α, Τόλιο Τσάκι, ναι. Τσακινάει. Άτσα, πακά. Κατάλαβε τώρα, Θουβού, έτσι τι πράσινη ζώνη ήταν αυτή. Φυσικά κατάλαβα, τι να πω. Ναι. Το Θοδωρή περιμένω να πάρει τηλέφωνο. Περιμένω και εγώ το βρωμό. Όταν περιμένω τον πατεώνα αυτόν, γιατί είχε να φανεί λίγο καιρό. Σήμερα τον περιμένω να πάρει τηλέφωνο. Ναι. Αλλά περιμένουμε και φωτογραφία στο Μιχάλης Νέα Ιωνία. Ναι. Με παλιά, ας πούμε, επίδειξη για το πρώτο Νταν, για την πρώτη ζώνη, για αυτά εδώ. Ναι. Τα κάτα θέλεις να μάθεις, τα κάτα πώς θα πήγαινε, ας πούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Όχι, εγώ ξέρω, με τον βοηθάω, εγώ σου βοηθάω, ναι. Είμαι το δάσκαλό του, κάτι, καμία φωτογραφία, κάτι τέτοιο. Θα σε φέρει τα διπλώματα από τον μπάσκετ, φίλε. Εγώ τα είδα, να ξέρει. Και έχει στοίχημα με τον Χατζινάκο. Και θα κάνουμε και ένα μπασκετάκι με τον Χατζινάκο τώρα. Κάνουμε. Τώρα θα βάλω και το κουμπαράκι μου από εδώ και τον άλλον. Άρχισα και τα κουμπαράκια μου τώρα. Είδες. Και θα κάνουμε. Το πολύ. Άμα χάσω, έχασα και τα λεφτά. Και τα λεφτά θα πάνε σε εμάς. Δεν θα πάνε για. Θα χάσουμε και πάλι σε εμάς. Θα χάσουμε για ανθρωπικούς λόγους. Εντάξει, ρε παιδί μου, συνήθως λένε, ξέρω, έχασε φωτιάδη στο ρογό και τα πήρε ο άλλος. Θα πάμε για εσά. Δεν τον έχω δει να κάνει τρίπλα. Εντάξει, δεν είπαμε. Αλλά δεν λέω τώρα τίποτε. Τώρα... Σε πήγαινα over 7,5 παπάς και καθάρισες. Εντάξει. Φωτιάδη, να πάρεις την ομάδα σου και τον Γιάννη τον Ιχολύπτη, τον Κλειτηρίδη. Ναι. Είναι φοβερός εταίρ. Ο Γιάννης τι να κάνει, για πες μου εσύ. Ο Κλειτηρίδης να σκρινάρει και να βαράει. Σκρίνα θα κάνει ο Γιάννης. Και εσύ θα παίρνεις overplay jump shoot. Τον έχεις δει τον Γιάννη? Ξέρω εγώ, δεν έχω. Γιατί γελάς? Κάτσε, γιατί αναφέρεις τον Γιάννη τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί τον αναφέρεις? Το όνομά του. Δεν θα γελάς, έτσι. Είναι ένα άνθρωπο με μεγάλη ηλικία, είναι, καταλαβαίνεις. Δεν θα κάθεσε να λες. Όχι, κάτσε, γιατί δεν τον ακούς που γελάει. Ας γελάμε το Γιάννη, ας εμπίζεσαι. Πάμε ο επόμενος. Πάμε. Όχι, ξέχομαι. Τον έδωσε σε εξουσία τον άλλον. Όχι, δεν τελείωσε. Πάρε εξουσία. Πάρε Γιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ποιος είναι? Καλησπέρα Κωστή. Έλα. Ναι. Εύχομαι τα... καλά είναι. Ναι. Να ξεπεράσεις γρήγορα το πρόβλημα υγείας σου, γιατί άμα δεν είσαι εσύ καλά, δεν είμαστε ούτε εμείς καλά, οι ακροατές σου. Πονά το ούλο μου. Περαστικά αγόρι μου, για πολύ πωστή, καλό το δίαιτρο να σε προτείνω, αλλά τώρα δεν μπορώ από το ραδιόφωνο να το κάνω αυτό. Τι θες να κάνεις? Άμα χρειαστείς, πάρε με να σε πω. Τι δεν κατάλαβα? Λέω, άμα χρειαστείς, κάνε καλύτερο το δίαιτρο. Θες να τον αλλάξεις, έχω να σου προτείνω έναν κορυφαίο. Τι θα το βγάλει δηλαδή, άμα δεν βγαίνει το δόντι, τι φταίει ο δόντι. Θα το κλείσει την πληγή. Έτσι. Δεν ξέρω ρε σιγά μου, αυτός, όποιο πάνε σε αυτό να μιλάμε τα καλύτερα λόγια. Κόμματα με αλατόνερο, όπως έλεγε ο Τίγρης. Θέρμη Θεσσαλονίκη είναι. Αλατόνερο. Ναι. Στην πλατεία της Θέρμης είναι. Uh-huh. Ναι. Λοιπόν, πέρα από αυτό, Κωστή μου, ήθελα να σε πω ότι είμαι Ντελιβεράς, είμαι ακροατής σου πολλά χρόνια. Mm-hmm. Με διασκεδάζεις αφάνταστα, να φανταστείς, στα φανάρια σ' ακούω τις εκπομπές σου με τον Γρηγόρη
Και καμιά φορά δεν ξέρω, θα τρακάρω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δηλαδή πέφτω, λύνω μες στα γέλια. Να σε ρωτήσω, είσαι στη Θερμή. Ο Φωτιάδης είμαι. Εγώ είμαι. Τι άκουσα, φίλε, τι είπες. Ο Φωτιάδης είμαι. Είσαι στη Θερμή. Είσαι στο Φωτιάδη. Φωτιάδη, σχολές οδηγών. Όχι, ρε. Είμαι ο άλλος Φωτιάδης εγώ. Ο Σταύρος Φωτιάδης, τραγουδιστής. Εγώ δεν έμεινα και τώρα δεν το σε δίνω. Ωραίος. Ζαφύρης Μελάς, Φωτιάδης και Πασχάλης Τερζής. Μια βραδιά στις Σαμπάρες. Ναι. Όχι Σαμπάρες. Όχι Σαμπάρες. Στο Φιλίππιο. Πού? Στο Φιλίππιο, 93. Θέλω να μου πεις στην περιφερειακή που κάνετε την πίτα. Ήταν εκεί πέρα ο Φωτιάδης, ο ξάδερφός σου, ο τραγουδιστής. Ήταν. Μίλησε, ξέρω εγώ, είπε για τον όμιλο που είναι. Όμιλο, ποιον όμιλο, επιχειρήσεων. Όχι, το, ο όμιλο που είναι μασμένοι. Μασμένοι. Ναι, τα άτομα που είναι γραμμένοι στον όμιλο. Όχι, μασμένοι. Μα ο Ψωμιάδης πήρε λαχαία για το σύλλογο. Δεν ξέρω, εγώ ήμουν μπροστά εκεί την ώρα. Ήταν μέσα σε ένα. Καθόταν με ένα φίλο του, ξέρω εγώ, και άκουγε την. Γιατί ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είναι απλά εκείνο ο παλιό Μακεδονία Στράγκη, έτσι. Ναι. Γιατί όταν πήρα τηλέφωνο του Φωτιάδη και του λέω πότε είναι, με λέει 11 η ώρα. Θα είμαστε κι εμεί. Τι δεν πήγες, 11 και 20? Τέτοια ώρα, την ώρα που ξεκίνησε. Δεν πήγες δηλαδή στο μνημόσυνο, ούτε στις 4, πήγες στην κουμπί της πίτας. Να, κουμπί να πω λίγο, παιδιά. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι εκείνη τη μέρα που έλειψε ο Κωστής από την εκπομπή, μια μέρα, δεν ξέρω, έλειπε. Ωραία, ο καημένος ο κόκκινος. Πόρε, παιδί μου, τα αναβολικά θα αρχίσαμε να παίρναμε. Τι έκανε? Φώνα, είχε χαιρεθεί ναι, Κωστή και έναν άλλον εκεί πέρα μαζί του να κάνει εκπομπή. Αργή και οι δύο. Ο κόκκινος αργός στη σκέψη, αργός και στην έκφραση. Εκόντεψα να το σπάσω το ραδιόφωνο, να ξέρεις. Χάνεις πολύ ακροαματικότητα. Άμα δεν είσαι εσύ. Δεν μου λες άστατα. Άμα δώσουμε μια εκπομπή τον κόκκινο με το Βαρδάκι. Ναι. Ε? Ναι, δεν κάνει, δεν κάνει. Τι δίδυμο καλό. Δεν ξέρω το Βαρδάκι, δεν το ξέρω. Γρήγορος ο ένας, γρήγορος και ο άλλος. 0-107 μέρες. Πέφτει ακροαματικότητα πολύ, Κωστά. Ένα μόνο, εντάξει. Δεν λέω καλό παιδί, χρυσό παιδί ο κόκκινος, τον έχω γνωρίσει, έχω πάει σε μαγαζιά που δουλεύει. Μας κέρασε το παιδί, μιλήσαμε, κάναμε, αλλά δεν κάνει. Δηλαδή, άμα δεν είσαι εσύ να του δώσεις το κίνητρο, του δείξεις κανένα πινελίκι να τον μαλώσεις. Δεν γίνεται εκπομπή. Είναι, αλλά έχει μη δίκιο ύφος. Έχει τη σκέψη. Τραβοχειροφρενάκια το λέει. Αργός στη σκέψη και στην έκφραση. Ο Γρηγόρης, δεν ξέρω. Αλλά καλό παιδί, δεν λέω. Μια τρίωρη εκπομπή όμως θα μπορούσε να τη βγάλει. Ναι, θα αρχίσουμε εμείς τα ναρκωτικά μετά. Θες ναρκωτικά να πάρει. Εγώ πιστεύω ότι με τον Γρηγόρη Σλανίδη δεν γίνεται. Ποιος? Ο Γρηγόρης. Δεν θα μαλώνανε για. Όχι, δεν μαλώνανε. Για τις μουσικές. Είναι όχι. Και δυο ευυπόλοιπτοι. Είναι bon vivers, ξέρουνε. Από... Αλλά μαζί του πιστεύω ότι κάνει τρομερό δίδυμο όμως. Πρέπει να έχει τον κόκκινο σου. Δεν γίνεται χωρίς τον κόκκινο σου. Είναι εμπνευστικός. Μπράβο, σε δίνει τροφή ο κόκκινος. Είναι εμπνευστικός. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Περαστικά σου εύχομαι. Ακούω κάθε μέρα, σου λέω πάνω στο μηχανάκι είμαι και περιμένω να πάει δύο σήμερα η ώρα να σε πάω να σε ακούσω. Δουλεύεις τώρα. Τώρα πριν λίγο σχόλασα. Εντάξει. Και εγώ. Ακόμα και εμείς έχουμε τα προβλήματά μας τώρα στον κλάδο μας. Πολλά προβλήματα. Μισοασφαλισμένοι στην καλύτερη περίπτωση είμαστε. Δουλεύουμε για 3-4 ευρώ την ώρα. Ξέρεις τι δεν γουστάρω, αυτούς τους τροχόμπατσους να πούμε που σταματάνε τους τελιβεράδες. Μέχρι εκεί ναι, μαγιά. Ναι, με τις προάλλες, γιατί πέρασα λέει μέσα κάνας από κρατία 200 ευρώ. Κάνας Αλβανός, αν σπίτι, κάνας Γεωργιανός. Περνάει. Τους λέει... Να πω κάτι σήμερα. Μη. Πες το, ναι. Λοιπόν, εχθές επειδή κατέβαινα... Το, για να έρθω εδώ στη, για το Λάδι, από το Τριάδι. Α, μπράβο, ναι. Και ήταν ένα παιδί, ας πούμε, τσιγκάνος. Εγώ μάζευε σίδερα και εκεί στη γειτονιά, περνάει η αστυνομία και το λέει, τον πήρε μέσα. Τον τσιγκάνο. Ναι, πρέπει να έχει τον ηλιακό πάνω αυτός φορτωμένο. Δεν τον είναι. Με το είπε πατέρα, με λέει, νόμιζα ότι μήπως έγινε τίποτα, λέμε, γιατί έχω ένα πρόβλημα εγώ με έναν, για ένα δικαστήριο, και τον πήρε μέσα. Το δηλαδή, μάζευε, ναι, τον έχω δει και άλλη φορά. Τον έδωσα κάτι πράγματα, ας πούμε, που είχε κάτι σίδερα. Και με λέει ο πατέρας μου, λέει, το πιάσανε και το πήγαν μέσα. Εγώ νόμιζα με την αριστερά. Οι μπάτσοι θα ψάχνουν τους βιομηχάνους και τους μεγαλοσχήμονες, να πούμε. Τέλος πάντων. Χαιρετισμούς έχεις από τον Coca-Cola, κουμπάρε μου. Θα μας κάνει ο τραπέζι του Βαρσενιλού, έτσι βέβαια τώρα, από τον Coca-Cola. Είσαι αδερφός, είσαι. Δεν έχω λόγια να πω. Δεν έχει λόγια. Δεν έχω λόγια. Θα πάμε εκεί. Δεν πειράζει. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Για τους Ζουράρες θέλω να μιλήσουμε, να κάνουμε μια ανάλυση. Ναι, κάνε μια ανάλυση. Αλλά τώρα για τους Ζουράρες ήθελα, με πρόλαβο προηγούμενος ο Κροατής, τον κόκκινο έπιασε. Ναι. Και θα τον πιάσω κι εγώ για λίγο. Πιάστον. Πόσο άκομψος ήτανε. Δηλαδή,
να πει τα χίλια μύρια άσχημα για τον Κόκκινο, χωρίς να έχει το κατελάσει στο μυαλό να καταλάβει ότι για να είναι μια πετυχημένη εκπομπή δεν γίνεται ένα από τον ένα, θα πρέπει να είναι και οι δύο. Δεν το ξέρει. Τον γέρασε κιόλας και βγήκε στην εκπομπή να το θάψει. Ναι. Έτσι να ήταν άκομψος τελείως, πρέπει να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους και εσύ πράγμα έπρεπε λίγο να υπερασπιστείς πάνω στο. Δεν είμαι κομψός. Όχι, εντάξει, μπορεί όμως, εντάξει, σε αυτό το παίρνω και πίσω γιατί τους αφήνει να μιλάνε. Τέλος πάντων. Δεν μου άρεσε το προηγούμενο. Πάμε στο ζωράρι τώρα. Ναι. Σου άκουσα το μεσημέρι στην εκπομπή. Ναι. Τον είπε φελό με πολύ γρήγορη διαδικασία. Έλα μωρά στο φελό τώρα, κάτι τέτοιο. Φελός ήταν. Ωραία. Όταν τον είπε φελό, βρέθηκε κάποιο να σου πει να πάρει τηλέφωνο τον υπερασπιστή. Όχι. Μπράβο. Το περίμενα, ναι. Γιατί δεν άκουσα την εκπομπή. Αυτό γίνεται. Όταν κάποιο άνθρωπο έχει ένα ψηλό επίπεδο, έχει προσφέρει αρκετά πραγματάκια. Τι πρόσφερε. Τι πρόσφερε ο Ζουράρης στην κοινωνία. Πολλά προσφέρει. Τι πρόσφερε ο Ζουράρης στην κοινωνία. Τι. Πρώτα απ' όλα αυτό το κατελάχιστον πρόσωπο τώρα κάνουν. Άμα θε να μιλάω για αυτό. Σε παρακαλώ πολύ, τι πρόσφερε στην κοινωνία ο Ζουράρης. Το κατελάχιστον που προσφέρει ο Ζουράρης. Τι. Είναι με το υψηλό μορφωτικό του επίπεδο, επιμένει έστω και αν πιστεύει. Κάνει και φλάτζα του από το διάβασμα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τι υψηλό επίπεδο, τι έχει σπουδάσει ο Ζουράρης. Το υψηλό επίπεδο του φαίνεται. Ποιο υψηλό επίπεδο, κύριε μου, τι έχει σπουδάσει ο Ζουράρης. Ποια είναι η επιστήμη του. Λογικά θα έχει σπουδάσει αυτό το οποίο διδάσκει και όλο το πανεπιστήμιο. Τι διδάσκει, ξέρει. Έτσι. Φυσικά και ιστορία διδάσκει και φιλολογία διδάσκει. Σιγά τα λάγανα, θεωρίε τη πλάκα. Καλά, άσε με ρε φίλε τώρα. Το Πασό κατήρισε την ελληνική γλώσσα τώρα. Ήρθε ο Ζουράρης τώρα να μας μάθει ελληνικά τώρα. Ο Παοξής τώρα. Θέλω να μου κλείσει τηλέφωνο. Θε να μου το κλείσει. Γιατί είπα εγώ θέλω να σε κλείσω το τηλέφωνο. Δεν με αφήσει να μιλήσω. Τι να μιλήσει μόνο για το Ζουράρη, με μιλήσει. Το Σεξέρι. Πρώτα σιγά τώρα για το Ζουράρη. Να αναλύσουμε λίγο τις πτυχές. Ποια είναι τα σωστά που έκανε και ποια τα λάθος σε σχέση με το θέμα Βαρδάκη. Όχι, δεν με νοιάζει ο Ζουράρης το Βαρδάκη. Θα μου πει στην κοινωνία τι έχει προσφέρει ο Ζουράρης. Εγώ όμως δεν πήρα να σου πω αυτό. Ναι, γιατί δεν έχει προσφέρει τίποτα. Ωραία, δεν έχει προσφέρει τίποτα για αυτό. Καταρχήν είναι 78 χρονών και μοιάζει με 50. Δεν έχει δουλέψει στη ζωή του. Ωραία, το κλείνουμε εδώ και πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τεμπέλχανας δηλαδή. Ωραία, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ναι. Αυτό θέλω να πω το εξής. Λέγε. Ότι ένα. Δες τώρα πώς φαίνεται ότι ένα περιστατικό ενός ανθρώπου που σίγουρα είναι εμφανής στην κοινωνία επιφανής, όταν έδωσε το δικαίωμα με μια ενέργεια άστοχη όντως. Ναι. Να τον κανιβαλίσει ο καθένας. Ποιος τον κανιβάλισε. Πρώτα απ' όλα ο χοντρός ο Καμένος που είπε αν δεν του βάλετε μυαλό. Λες και έχει μυαλό ο ίδιος. Καμένε, άσε αν δεν του βάλετε μυαλό. Βάλε πρώτα τον εαυτό σου μυαλό και πάρε παρακάτω στο Ζουράρι. Και οποιοδήποτε παίρνει τηλέφωνο για να τυπήσει στο Ζουράρι ότι είναι αυτό. Εσύ λες ότι ο Καμένος με αυτά τα προσόντα που έγινε υπουργός Εθνικής Αμήνης που δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε ρέο. Δεν είναι μεγάλη επιτυχία και ξυπνάδα για τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος είναι πανέξυπνος. Δεν μπορεί να οδηγήσει ποδήλατο και έγινε υπουργός Εθνικής Αμήνης. Πάμε παρακάτω. Για την ευφυΐα του κυρίου Καμένου. Πάμε παρακάτω. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει ούτε το ύφος ούτε το ύφος το ανάστημα να πει να βάλει μυαλό στο Ζουράρι ποιος ο Καμένος που αν κάνεις έναν γκάλο σε όλο τον κόσμο θα σου πει για τον Καμένο. Ενώ αν κάνεις έναν γκάλο για τον Ζουράρι θα σε πούν τι μορφωμένος άνθρωπος που είναι. Αλλά αν τους πεις τι έχει σπουδάσει ο Ζουράρης και τι διδάσκει, κανείς δεν ξέρει. Γιατί τι σπούδασε, κομμουνιστή σπούδασε. Αυτό σπούδασε. Στο λέω εγώ υπεύθυνα. Τι έκανε λοιπόν σε συνέντευξη ο Ζουράρης. Μάλλον θα έχει κάποια προηγούμενα γι' αυτό είσαι τσεμπαθής. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Προηγούμενα, αν είχα προηγούμενα ακόμα τον Ζουράρη, θα τον πλάκωνα. Θα σου πω εγώ τώρα ποια είναι τα φάουλ για μένα του Ζουράρη και ποια τα φάουλ. Εγώ μόνο που σε έχω προηγούμενα, έρχομαι στα χέρια. Ούτε ανακοινώσεις βγάζω, ούτε λέω στο ράδιο κάποιοι είπαν εκείνο και κάποιοι κάναν το άλλο. Τους κάλεσαν σε πυγμαϊκό αγώνα, κανένας δεν ήρθε. Εσύ βλέπεις πολύ εμπαθή ειδικά για τον Ζουράρη. Δεν το γουστάρει χρόνια το Ζουράρη, φίλε. Δεν το γουστάρω χρόνια. Δεν περίμενα τώρα εγώ να πει αυτή τη βλακεία ο Ζουράρης. Λοιπόν, επειδή λοιπόν εγώ τον γουστάρω χρόνια, θα σου πω ποια είναι τα σωστά του και ποια τα λάθη του. Για πες με. Για μένα. Ναι. Το σωστό του ήταν ότι έλαβε θέση σε αθλητική εκπομπή ενός φιλάθλου, ενός παοξή. Είναι άνθρωπος που τσαλακώνεται, δεν το παίζει κάποιος, ποιος θέλει να κρατήσει την αδρία αυτού του. Άρα λοιπόν, είναι παοξής, είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είναι κομμουνιστής όπως λες. Καμένη φλάτζα, ναι. Παιδιάς, εκεί πάνω φέρθηκε σαν ένας παοξής. Ναι. Ελεύθερα, έκανε αυτό που ήθελε, εσύ είπες στην εκπομπή σου, κάνω αυτό που θέλω, γι' αυτό τα ακούω από όλους τους άλλους. Έκανε αυτό που ήθελε,
έδειξε ότι δεν έχει ανάγκη και κανέναν, ούτε καμία καρέκλα. Γι' αυτό και παρατήθηκε, ο μοναδικός παρατήθηκε και του λέμε μπράβο γι' αυτό. Τα δύο λάθη που έκανε για μένα ήταν πολύ πιο βαθιά και κανένας δεν θα στα πει. Ποια είναι? Εκεί που απογοήτευσε ο Ζουράρης, πολύ καλά έκανε εκεί από αυτό που ήθελε σαν παοξή. Σαν παοξή μιλούσε στο καφενείο και τσιγούσταρε. Δεν το παίξει κάποιο, τσαλακώθηκε και πήγε τσιγούσταρε. Εμένα με ενοχλεί ότι σε σχέση με την υποτιθέμενη καλλιέργειά του, που πιστεύω ότι την έχει, πει τόσα χρόνια που όντα παοξή, απέκτησε τέτοια οπαδική θέση. Δηλαδή, οπαδική θέση αντιπάθεια, μίσου και απαξίωση των άλλων ομάδων. Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν θα έλεγα ποιο γάει τον Άρη. Γιατί ο Άρης έχει ιστορία, τον Ατάλλο και τα λοιπά. Εγώ σε παοξή με παοξή. Οι αιμορροίδες του Ζουράρη ακόμα νιώθουν το μόριο του Γκάλι να τσούζει. Έχει τέτοιο, τέτοιο πρόβλημα ο Ζουράρης από ό,τι κατάλαβα στα 78 του. Και με τον Ολυμπιακό έχει άλλο κόμπλεξ. Γιατί του μάθαμε τον Ζουράρη ότι τον ΠΑΟΚ τον κλέψανε πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός και τον πείσανε. Επίστη ο Ζουράρης ότι ο ΠΑΟΚ του εκλάψαν πρωταθλήματα από τον Ολυμπιακό. Έχει πλανηθεί ο Ζουράρης, ομορφωμένο. Για τον Άρη που είπα αυτή την κουβέντα, ας πω στον Άρη λιγάκι έτσι. Πρώτα από τον Άρη ξεκινάω. Η αιμορροίδα του είναι ερεθισμένη του Ζουράρη. Δεν θα την έλεγα για τον Άρη. Ρε φίλε, ο Ζουράρης νιώθει κόμπλεξ απέναντι στον Άρη. Ανεξήγητο. Ο Άρης είναι του πεταματού. Και αυτό που κάνει ο Ζουράρης και ο γιος του Σαββίδη ανεβάζει τον Άρη. Αυτό κάνει ο Ζουράρης. Είναι μπούφος ο Ζουράρης και ο γιος του Σαββίδη. Τον πεθαμένο ήταν... τον Άρη το συσπυρώνει. Τι ας σου πω τώρα. Αυτό δεν λέμε τόση ώρα. Ότι η οπαδική του θέση όπως αυτούν και του κάθε παοξή, γιατί σαν παοξής πήγε, γι' αυτό δεν μου αρέσουν οι παοξίδες που έχουν τέτοιες στάσεις και μιλούν με αυτόν τον τρόπο εναντίον του Άρη, του Χ, του Ψ. Για τον Ολυμπιακό μπορεί να το πεις ναι, αλλά να το υποστηρίξεις. Για ποιο λόγο. Όπως και διαφωνώ. Όπως και διαφωνώ με την ανακοίνωση του Μετρόπολης που μιλάει για τον Άρη και δεν βάζει τον Ολυμπιακό μέσα. Μικραίνει το Μετρόπολης. Το Μετρόπολης είναι παγκόσμιο. Δεν είναι της Θεσσαλονίκης. Μισό λεπτό. Και μου την κάνει την παρατήρηση ο Καρατζαφέρης, λέει στην ανακοίνωση του Μετρόπολης. Δεν λέει για Ολυμπιακό. Λάθος για μένα. Για το Μετρόπολης. Μπράβο τον Αδρόντο Φίλο. Για χαρά. Τα μωρά. Για χαρά. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν το τραβάμε το Μετρόπολης προς τα κάτω. Global είναι. Global Φωτιάνος. Μας περνάει το ζου. Όχι, δεν μας περνάει. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί. Καλώς το να. Ο παδός της 21ης Απρίλη να ζήσουν οι ελπίστριες, να ζήσουν οι συνταγματάρχες. Ζήτω τα τάγκς δηλαδή. Ζήτω το μισθρί. Ζήτω τα τάγκς. Ναι. Ζήτω τα τάγκς. Αλλά δυστυχώς αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτά τα χρόνια που ζούμε, ναι, δεν υπάρχουν ούτε καραβανάδες που μπορούμε να στηριχτούμε. Δεν μπορούν να καραβανάδες βλέπουν Σιριζέο. Και λένε, τι θέλετε κύριε, πού να σας διορίσουμε. Έχω προλάβει καραβανά, λογαγό από δόκιμο, ξέρεις τους χουντικούς. Με πιάνει ένας αξιωματικός του στρατού και λέει, Ραπτόπουλε, γιατί βρίζεις το στρατό. Λέω, δεν βρίζω το στρατό, τους αξιωματικούς βρίζω. Λέει, γιατί είστε κότες, λέω. Γιατί είμαστε κότες, γιατί έρχεται το κάθε τσουτσέχη, βουλευτή γιος ή επιχειρηματία γιος και τα γαλόνια σας έχουν ξεθοριάσει πριν πατήσει το πόδι του μέσα. Γι' αυτό είστε δειλοί τους, λέω. Αν εσύ ρε φοβάσαι το γιο του βουλευτή. Ή το γιο του υπουργού, ή το γιο του επιχειρηματία και λέει θα σε διορίσω, θα σε στείλω εκεί. Άμα πει ο Τούρκος που θα πας, του λέω. Χέστη. Βάλε Γιάννη. Ωρε μα, τα φτιάξε μας να πούμε. Δεν πάνε λες Ραντόπουλε, εσύ, άκου. Φτιάξε μας. Βάλε και το τουρμπο ντίζελ. Βάλε και το εμβατήριο να ακούσουμε να πούμε. Καμισού ο Τσίπρας, να σε κάνει κανένα... Έλεγχο λογιστικό και δεν κάνει μπανκέ τώρα. Αριστερά η Μπατζιάνα και η περιστερά Μπατζιάνα να χρύψει τώρα. Περνάει η αριστερά, εσύ βάλει τα τάμψε. Ακούσε αυτό που λέει. Περιστέρα. Τα ταγεράκια του Λουί Βιτών όμω. Παλιά σαντάλια γερμανική κάλτσα φορέσε τώρα. Εξουσία τώρα βέβαια. Άντε, Φουτιάδη που είσαι. Τσίπρα αυτό που λέει. Τσίπρα και καμένο είναι, Γιάννη. Αυτά είναι. Αν δεν πείτε στον λαγούδι σας τώρα στο δικτύο και πάρτε κάμψεις για τον Τσίπρα. Τραγούδα. Και στο συλλαλητήριο Τσίπρας και εκκλησία είπαν μην πάτε. Κοιτάξτε να μην πάτε. Εγώ με το κουμπαράκι μου θα πάω. Ακούτε Φλόρι. Μέσα. Επειδή είπε εκκλησία μην πάτε και ο Τσίπρας δεν θα πάτε Φλόρι. Απ' ανάψουμε 10 κεριά θα πάρθω κι αυτή εμείς. Πάμε στον κόσμο, ναι. Γεμίσουμε. Μάλιστα. Ακούς. Ακούμε, ναι.
Για τα αθλητικά θέλω να πω εγώ μόνο επί Χούντας. Ναι. Όλες οι ομάδες. Ναι. Ολυμπιακός, ομαδάρα. Ναι. ΠΑΟΚ, ομαδάρα. Βάζελος, ομαδάρα. Champions League πήγε τελικό. Βάρης. Σε όλα μέσα. Γήπεδα και ο Άρης καλή ομάδα είχε τότε. Ο καλύτερα από σένα είχε. Αλλά σφύριζε η διαιτησία τον Παναθηναϊκό. Δεν άντεξε. Τον πάντησαν οι ερπίστριες. Πάμε επόμενο σκύριο. Επίστριες και το Λέοπαρτ. Επίστριες. Όχι Λέοπαρτ. Λέοπαρτ. Κουτιάδη δικό σου είναι αυτός. Έλα φίλε. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Θα μιλάω καθένας 10 λεπτά, θα γίνει. Και με σένα θα ακούμε το crash crash. Κοίτα, επειδή έχει το πιτόγυρο, ανοίγει τώρα στη λαδόκουλα, θες να με τρελάνει. Έλα, πλάκα κάνω. Πλάκα κάνει, έχω το Φωτιάδη εξαγριωμένο. Πού είναι τα μωρά, φέρε τα μωρά να μιλήσω. Χάι, πού είναι. Τι κάνετε. Το πετάμε και το πιάνετε, συνέχισε. Α, ωραίος. Αρέσει, ωραίος. Ήθελα να πω λίγο για την κλήρωση του κυπέ. Για πες. Του ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα θα έτυχε με τον Ατρόμητο. Δεν έτυχε. Έτυχε. Σωστός ο Ραπτόπουλος, δεν έτυχε. Βγήκε και ο κύριο Σπανό. Δεν θα παίξει. Ναι. Και δεν θα παίξει τώρα με 8 βασικού πάλι ο Ατρόμητο. Πέρασε ο ΠΑΟΚ 4. Ωραία. Δεν είδα κανένα ΠΑΟΚΖΙ να συγκινείται. Γιατί αφού είναι υπέρ του, γιατί να συγκινηθεί. Γιατί δεν συγκινείται. Γιατί είναι υπέρ του, ρε. Ήταν συγκινήτη. Εντάξει. Άμα ήταν κατά, δεν κρίνιαζε. Τέτοιοι είναι οι ΠΑΟΚΖΙ, δηλαδή. Ναι, τέτοιοι είναι όλοι. Όχι μόνο οι ΠΑΟΚΖΙ. Όλοι τέτοιοι. Γιατί όλοι, Ραπτόπουλε. Γιατί όλοι όταν ευνοείστε, γιατί να μιλήσετε. Εντάξει. Άμα είναι έτσι. Γιατί αλλιώς είναι. Είναι μια κλήρωση. Γιατί αλλιώς είναι. Η επόμενη πώς θα είναι. Όταν ήταν Ολυμπιακός με την Κέρκυρα και τις άλλες ομάδες που κάναν τις κόντες φωνάζαμε. Τώρα που κάνουν οι άλλες ομάδες τις κόντες στον ΠΑΟΚ, ναι, δεν φωνάζουμε. Ποιο βλέπεις τώρα με τις δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Εγώ βλέπω, κύριε, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πανηγυρίζει όχι για το κύπελο. Γιατί θα εξοντωθεί ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στο κύπελο και θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Τρεις αγώνες σε δύο εβδομάδες παίζουν μεταξύ τους. Ναι, ξέρω, το είδα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να μαζεύει πτώματα. Ναι. Πρέπει να χαίρεσαι γι' αυτό. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Τρεις αγώνες σε δύο εβδομάδες. Θα είναι σκληρά ντέρμπι αυτά. Δεν θα είναι τώρα. Θα μιλάμε αυτό για... συμφέρει στον ΠΑΟΚ. Ναι, το συμφέρει. Αποβολές, τιμωρίες, ανακοινώσεις, ξύλο, τραυματίες. Και ο Ατρόμητος εδώ με τα δεύτερα. Ναι. Να κάνει κανένα ντάμπλο ΠΑΟΚ. Όλα είναι γνωστά, όλα είναι υπέρ του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, έτσι. Όλα. Τώρα έρχεστε στα λόγια. Εντάξει, θα το δούμε. Καλώ Ραπτόπουλε, να πω και κάτι άλλο τελευταίο. Ναι. Χαιρετίσματα στον κύριο Γιάννη, θα καταλάβετε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Έγινε. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σου. Επόμενος κύριος. Ναι. Εγώ είμαι ο επόμενος κύριος, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, κύριε. Καλημέρα στην Πιερωτική Πόλη, καλημέρα στον κύριο Στέφανο, καλημέρα στον κύριο Φωτιάδη, καλημέρα στον κύριο Χιλιτίδη, κύριε Ραπτόπουλε μου. Ναι. Δύο-τρία πραγματάκια θέλω να σας πω, κύριε. Σας αφήνουμε τον κύριο Μιχάλη. Ναι, ο κύριος Φωτιάδη. Καλά, στον κύριο Φωτιάδη θα το αφήσω λίγο στο τέλος, ναι. Γιατί έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και με την οικογένεια λόγω του προξενιού που θυμάστε με την ανιψιά. Στα Τρίκαλα. Στο πανέμορφο χωριό Ιχαλία Τρικάλων. Έχει απογοητευτεί ο θείος, δεν περίμενε να ακούσει τέτοια φρυγαλαία πράγματα από τον κύριο Φωτιάδη. Κύριε Φωτιάδη, μ' ακούτε? Τι να ακούσω, από εσάς? Τι να ακούσω, την άλλη φορά είπατε ότι... Μα σας έπαιρνα, κύριε μου. Άσε τώρα, δεν κάνεις, σε έχω βγάλει κόκκινη κάρτα. Σε έχω βγάλει ο κόκκινης, δεν κάνετε. Ήρθατε πάνω στο Φαρσαλινό, σας είχε πάρει για κάτι αθλητικό για κάποιο άτομο. Πήγα να σας μιλήσω και συγγνώμη, κύριε, άσου, δεν κάνετε δεν και μου είπατε, δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν την έχει ακουμπήσει ούτε ο άνεμος, αυτό το κορίτσι έχει 500 ναι, στρέμματα μα, και είναι και συγγενής με το τραγουδιστή. Κατάλαβες, Μαργαρίτη, και πες μου να πω ένα τραγούδι. Είναι της οικογένειας. Άστρο, μην το συντάξεις, και θέλω να πω και κάτι άλλο. Χαιρετίζω τα παιδιά που μια βράδυ που πήραν τηλέφωνο από τα Τρίκαλα, κάτι πια παιδιά, τους χαιρετίζω. Ο Φωτιάδης, ναι, από το Μετρόπολη. Ο Σαλονικιός. Σαλονικιός. Ναι. Αυτό.
δεν θέλω άλλο να μιλήσω. Συγγνώμη λίγο, κύριε Φωτιάδη, συγγνώμη. Είναι σωστά αυτά που κάθεστε και λέτε και διαδίδετε ότι ενώ έχουμε έτοιμο προξενιό. Δεν κάνει. Άστο. Έχει κουραστεί αυτό το πράγμα. Ποιο? Έχει 2,5 μήνες με αυτό το πράγμα τώρα. Βγήκατε την ώρα που. Μα έχετε απογοητεύσει με τον άστατο. Άστο για τον άνεμο τώρα. Ο άνεμο έκατσε εκεί πέρα. Το μόνο που μπορώ να σα διαιρώσω είναι του Πασχάλη Τερζή ότι είστε άστατο. Δεν με ενδιαφέρει, τέλος. Δεν με κάνει. Δεν μου κάνει. Αλλά μην γίνετε και μιλάτε, γιατί έδωσε και τηλέφωνο εγώ στον Κώστα. Μα εγώ σας μιλήσω με τον Γιάννη. Πού είναι το τηλέφωνο, Γιάννη? Πού είναι το τηλέφωνο? Μας πληγώσετε, κύριε, μας πληγώσετε. Εσύ είσαι ο φθηνίατρο, το ίδιο πράγμα. Σαν το φθηνίατρο κάνει εσύ. Αλλά και αυτό δεν το. Κύριε Στέφανε, δεν εξηγούνται έτσι οι καλαμαρικώτε. Έτσι με είχε κάνει και με τη Λαρισαία και όλα θα γνωριστούμε, θα κάνουμε και στο τέλος θα κάνουμε δύο κινητά. Το κλείνω εδώ, κύριε Ποντιάδη. Δεν κάνει, άστο, το κουράζει το θέμα. Αν θέλετε, μπορείτε να μιλήσουμε εκτός αέρα για να βρούμε μία μέση λύση για την κοπέλα. Όχι, δεν θέλω, δεν φτάνει, έχει κουραστεί το θέμα. Με τον άνεμο, με τον άνεμο που δεν την άγγιξε. Άστε τώρα με τον άνεμο και δεν την έχει ακούσει. Ούτε ο άνεμο, κύριε Ποντιάδη. Εσύ το είπατε, δεν το είπα εγώ. Μα ναι, αφού το κορίτσι είναι αγνών αισθημάτων. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το θέμα είναι ότι με πήρατε τηλέφωνο και την έχει κανένα 1,5 μήνα και είπατε εγώ. Μα ναι, υπάρχει κορίτσι και είναι πρόδεκτη και ο. Μα είναι και θείο. Έχει το θείο του Μαργαρίτη. Και έχω εκτεθεί. Εσείς την εκθέτετε. Εγώ τι, εγώ είμαι. Έχω εκτεθεί στα σακουλάκια. Και στον Ηλία τον Πατάλη. Άστε τώρα, καθόμαστε και την άλλη φορά έτσι λέτε. Δεν κάνετε, όχι, κόκκινη κάρτα. Τέλος. Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Επικαλούμε τη βοήθειά σας, αν ακούει κάποιος ακροατής σας που είναι από τον τόπο εκεί, ναι. Έτσι, αυτά τα δύο τα ονόματα που είπα είναι υπαρκτά. Είναι ο Σακουλάκης και ο Ηλίας ο Πατάλης. Ναι, είναι. Ναι, μάλιστα. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε, αλλά και την άλλη φορά που είχαμε πει να ανταλλάξουμε τηλέφωνο, για ξέρεις ότι θα πάρω το Μιχάλη και θα πάω με το δικό μου τηλέφωνο. Συγγνώμη λίγο. Και την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει και είπες θα δώσεις τηλέφωνο, πέρασαν 2 μήνες. Πώς, σας έπαιρνα, μου δώσατε ένα τηλέφωνο και έπαιρνα σε αυτό το τηλέφωνο, αγαπητέ μου. Κοιτάξτε τώρα, είναι. Άστο. Ναι. Μην το κουράσουμε. Μας... Πάει. Ναι, okay, εντάξει, θα μιλήσουμε εκτός αέρα. Καλά, κύριε Ραπτόπουλε. Θα περάσουν κανένα 2 μήνες πάλι και πάλι θα ξαναμιλάμε. Πάλι. Κύριε Ραπτόπουλε. Ούτε δεν το έχει ακουμπήσει ο άνεμος. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε μου. Ναι, κύριε μου. Ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ στεναχωρημένος και μαζί σας. Ναι. Διότι στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε και ήταν και ένα συνεργάτη της εκπομπής σας εκεί. Ναι. Έτσι είπε ο κύριος αυτός, ο κύριος Σαράντος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Δεν κατέβαινε τον κύριο Σαράντο τώρα. Εσύ τι είσαι, ναι, κόμπανε του Σαράντο. Όχι, γιατί τον είχα ακούσει και την άλλη φορά. Εσύ κόφτεσαι ένα. Άσε τον άνθρωπο να μιλήσει. Σας παρακαλώ, κύριε Φωτιάδη, αφήστε με να μιλήσω με τον κύριο Ραπτόπουλο. Έτσι. Κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Κύριε Ραπτόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, γράψε λίγο κάτι. Έχετε ένα σιλό μπροστά σας και ένα χαρτί να γράψετε. Έχει. Μάλιστα. Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα από την εγγονή του Μπόρις Ζατίτο, ξέρετε, είναι μια συγγραφέας, είναι μια πανέμορφη κυρία που την έχω γνωρίσει κάποια στιγμή στο Βελιγράδι όταν αδελφοποιηθήκαν τα δύο σωματεία. Ξέρετε, η Δάφνο Στεφανωμένη με τη Σβέρνα Σβέρτα. Ναι, ναι. Ναι, σε ανύποπτο χρόνο η κυρία αυτή με είχε εξορίσει, δηλαδή το πρόβλημα που υπάρχει με το ζήτημα που επίκειται αυτές τις ημέρες και με το συλλαλητήριο που θα γίνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα μας χάσει το ζουράρι, βουτού, βουτού, κύριε Καρδίτσα. Όχι, κύριε Ραπτόπουλε, είναι πολύ σοβαρό. Εγώ θέλω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Με τον άνεμο και με τον ήλιο κιόλας, ρε γάμο. Ξέρετε τι με είπε η κυρία από όλα αυτά που με είπε και τι έχει μείνει σε μένα. Ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, έτσι, τις επεκτάσεις που έκανε ήταν για να διδάξει τον ελληνικό πολιτισμό. Ναι, αυτό είναι. Έτσι, και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον πολιτισμό της Ελλάδος. Μάλιστα. Δεν υπήρχε μακεδονική γλώσσα. Μιλούσαν όλοι τα αρχαία ελληνικά. Και οι φιλόσοφοι που ήταν π.χ. ο Αριστοτέλης. Mm. Έτσι. Στα αρχαία ελληνικά μιλούσαν. Φωτιάδες, και επιτρέπω να τον κόψεις. Και ναι. Τους 12. Πάμε παρακάτω. Ναι. Καλημέρα. Ναι, κάτσε. Καλημέρα. Όχι ο άνεμος, το να ακούσα στρέμματα, φυσικά. Σκληρός Γιώργης. Μη. Καλημέρα. Καλημέρα. Κουράσαμε 2 μήνες. Καλημέρα. Καλημέρα λέμε. Γεια σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Καλά περνάμε. Έλα. Ζήτω 21 Απριλίου. Ζήτω. Ζήτω τα άρματα. Ζήτω. Ζήτω τα Λέοπαρτζε 2. Ζήτω Φωτιάδης. Ζήτω. Γεια σου αγόρι μου, εσύ. Ζήτω και ο κύριος Κυρίδης. Και θέλω να δώσεις χαιρετίσματα του ταξιτζίδες.
στους φίλους μας. Τι δουλειά έχουν ταξιδιδεύει, τι πετάνε. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να πω γιατί επειδή έχω καλές σχέσεις με αυτούς. Μάλιστα. Γιατί ακούνε τώρα. Ταξιτζίδες, θυμήθηκε ταξιτζίδες τώρα. Τώρα γιατί συναντήθηκα με δύο και με. Θέλω να μου πεις, έγινε καλή επιλογή που θα με κάνει κουμπάρο. Πες μου την αλήθεια τώρα, πώς συμβαίνει. Γνώρισαν οι ταξιτζίδες. Στέφανε. Αρχίζει και το χάνει. Δεν κουμπάρα όμως. Δεν το χάνω, όχι. Κάτσε να μιλήσει ο άνθρωπος. Περίμενε τώρα. Όχι, δεν το χάνω. Τι κουμπάρα σε θέλει κουμπάρα. Ποιον. Γιατί το χάνω, δηλαδή πήρα τα μυαλά μα αέρα. Ρε φωτιάδη, Ελλάδα. Ακού τώρα σε λέει ο άνθρωπος εδώ. Η κουμπάρα θα σε θέλει. Γιατί να μην θέλει. Το Στέφανο, ρε, όχι εσένα. Ναι, αυτό λέμε. Εμένα θα με θέλει κουμπάρα. Κουμπάρα. Είδες τι είπανε. Έδεσαι πολύ μου στα μάτια, λιγάκι μλάχι μου, δηλαδή τέτοιο, θα σου πω. Σαν τα ρινγκίνι. Άστε να μιλήσω άνθρωπος, πάμε. Έλα, Στέφανε. Ορίστε. Ο ελεύθερος κοπιστής σήμερα. Ναι, αγόρι μου. Που καθόταν ώρες ανάποδα, θυμάσαι. Ξέρω. Που με έβλεπε ο Κόκκινος. Ήθελα να πω και για τον προηγούμενο, τον ξάδερφο του Κόκκινου. Το πιο προηγούμενο που υπερασπιζόταν το Ζουράρι. Πες. Ακούτε. Ναι, σε ακούμε. Ναι, που έλεγε ότι διδάσκει ιστορία και τι έλεγε διδάσκει. Και φιλοσοφία. Άμα ρωτήσει ένα εκατομμύριο κόσμο τι διδάσκει ο Ζουράρης, κανείς δεν ξέρει να σε απαντήσει. Κάτι βιβλία μου φαίνεται έβγαζε. Κάτι βιβλία, κάτι τέτοιο. Πώς διδάσκει. Πώς διδάσκει. Πολιτικολογία. Κλάι μάιν. Ναι, ναι. Τα φρύδια σου δεν πειράζει. Σωστό. Σερσερί τώρα. Με παστόφιαρο. Πάνε, λέγε. Ναι, αλλά εκείνο του ξάδερφο του Κόκκινου είναι. Κάθε μέρα βγαίνει, όλα τα ξέρει και όλο μόνο. Να μην πει κάτι, τέλο πάντων. Είναι πολύ ξέρω, κάτι τέτοιο θέλω να καταλάβω. Έτσι. Πολύ ξέρω, αλλά δεν ξέρει τίποτα. Ναι. Φωτιάδη, πόντια παίρνει, ρε. Πόντια παίρνει. Αφού πόντιο είμαι. Άλλο αυτό. Πώ δεν παίρνει. Και εγώ πόντιο είμαι, αλλά ο μπα μου είπε πόντια να μην πάρω. Δεν πήρα πόντια εγώ. Εγώ, κοίταξε αδερφέ, είμαι πόντιο με βλάβο. Έχει γίνει μια μίξη, δηλαδή. Αυτή. Γι' αυτό θέλω και θα σε πω και στα βλάκια κιόλα. Εγώ είμαι πόντιο με ντόπια και ο μπα μου είπε πόντια μην πάρει. Μόνο με ένα μάτι είσαι. Πόντια παίρνει, έχω μία, γι' αυτό σου λέω. Μπορεί να βρει όμορφη πόντια γυναίκα. Βέβαια. Έχει όμως πόντια θα είναι λίγο χαμηλοκόρα, λίγο τρίχα παραπάνω. Κρέατα, τα τυριά. Γυναίκα, όχι, ωραία. Από 21 θα σα τραβήξει. Σε παρακαλώ. Καταρχήν είναι κοντές, ρε. Έχει γυναίκες ψηλές. Έχει ψηλές. Και ψηλές από τη Διερήνη. Χαμηλοκόλες είναι οι πόντιες. Έχει και βελτιωμένες. Κοίταξε, εγώ έχω μία. Είναι δουλεμένες. Είναι από το χωριό. Όταν λες δουλεμένες, τι εννοείς. Εννοώ, ας πούμε, μέσα στο χωριό. Δηλαδή κάνουν δουλειές. Θα ξέρω. Στο Σοχοέτρο και τώρα τελευταίο, μήπως έχεις καμιά περιπέτεια. Ζιγούρι από εκεί πέρα. Τι ζιγούρι, βρε. Καμιά γυναίκα σε λέω έμπαινε, ρε. Από το Σοχοέτρο, ζιγούρι έμπαινε, βρε. Βρε του ταμπάνι, χυρπάνε, ρε. Κουμπάρο θα σε κάνω, ρε. Ξύπνα, ρε. Ένα σε φάντα σκυλιά τα μαύρα να σε φάνε από χώρο, δεν μπορώ. Αχ, πολύ δεν κουστάρα τον άνθρωπο αυτό να είναι. Πάμε, ρε. Αχ, το Στέφαμ, ρε. Κάνω και το σταυρό μου, μάτι Παναγία στην αδερφέ. Που σήμερα είναι η μέρα μου, η πιο καλύτερη μέρα, δηλαδή. Γιατί ρε φίλε. Γιατί ήθελα να κάνω πάρα πολύ με τον Στέφανο. Ναι. Πάμε παρακάτω, αδερφέ, σε ακούμε. Δεν μου λες, ραπ. Ναι. Μ' ακούς. Ναι. Έλα, ρε, Ολυμπιακό είδες σήμερα. Όχι. Εγώ είδα, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω θα το πάρουμε πάλι φέτος. Γιατί να μην το πάρει, οι αλλαγές είναι καλές οι μεταγραφές. Άμα κάνει. Γυάλιζε το μάτι σήμερα, αδερφέ. Δεν έχετε τέτοιο παίχτη. Εγώ λέω για τον Χατζησαφή ότι θα παίξει αριστερό μπακ και μπροστά το κούτρισε οχτάρι. Έτσι. Και δεν μου λες στα φτερά και ραλάς και με Μάριν λες ότι έχει καλύτερα ο ΠΑΟΚ. Τα φτερά του Ολυμπιακού μου αρέσουν πιο πολύ αν παίξει 4-3-3. Ο Ολυμπιακός. Ο ραπ, τι λέει ο ραπ, δεν τον ακούω. Εγώ σου λέω και Ολυμπιακό. Για ΠΑΟΚ τώρα όπως παίζει είναι μια χαρά με Λιμιό και Πέλκα. Κοίταξε. Εγώ πιστεύω και στα σύντροφοι που ισχύουμε. Ο Λιμιός. Ο Λιμιός είναι μικρό, δεν φίλε. Δεν έχει τελικό βάρος να σηκώσει ομάδα τώρα. Ναι. Δεν είναι για να σηκώσει ομάδα ο Λιμιός. Μικρός είναι, εντάξει, του χρόνου μετά από δύο χρόνια μπορεί να είναι καλός. Αλλά δεν είναι ούτε Μάριν ούτε Μυραλάς. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Δεν του βγήκε ο Μάγκρη, ήρθε παραπανήσια κιλά και δεν μπορεί να τα ρίξει. Βγαίνει ο Πέλκας όμως καλύτερος από το Φορτούνι. Βγαίνει ο Φορτούνι, δεν το. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, και στα Center Four εμείς έχουμε δύο που είναι καλύτεροι από τους δικούς. Ποιος είναι καλύτερος? Γιατί ο Σαριφάρ δεν είναι καλός? Επειδή είναι φελός ο προπονητής του ΠΑΟΚ και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τον Κοτσίδα, ο φελός. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κομπλεξικός. Δεν μου λες, ο κομπλεξικός, ο Ρουμάνος, ο κομπλεξικός, στο λέω εγώ. Πάει να πει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ευφυΐα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Σερσερής, δηλαδή ο άλλος, ο Τζούρντεβιτς είναι καλύτερος από τον φορ του ΠΑΟΚ. Ο Τζούρντεβιτς, τον επόμενη γραμμή. Ζωντανά, τον Τζούρντεβιτς. Πάει. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Πάμε βολίδα. Επόμενη γραμμή. Οι γραμμές φοβερές, ωραίες. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα σου. Καλημέρα σου.
και σε εσένα και σε όλο το πάνελ εκεί. Μακάρι. Ναι. Αυτό το πράγμα τώρα για το ζουγάρι θέλω να πω κάτι, για να καταλάβουμε το πόσο χαμηλή είναι η νόηση του συνόλου σχεδόν των οπαδών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ναι. Του δώσανε εντολή λοιπόν το κράτος του κυρίου Ζουγάρη. Ναι. Να κάνει το συλλαλητήριο άνω κάτω. Ναι. Ναι. Όχι. Να κάνει μια πρόβα για να δει σε πόσο χρόνο μπορούν να αλληλοσκοτωθούν μεταξύ τους οι οπαδοί. Και ενώ παλαιότερα, ρε παιδί μου, μπορεί να χρειαζόταν κάτι παραπάνω, μπορεί και καμιά μέρα, κανένα μήνα, κανένα χρόνο. Τώρα κατάφερε και το έκανε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και βγήκαν οι άλλοι, όχι φάγαν απλώς το δόλωμα, που τα ψάρια καμιά φορά πηγαίνουν και λίγο πιο δίπλα, καθυστερούν και λίγο μέχρι να πιάσουν το δόλωμα. Αυτοί πέσαν στο δόλωμα κατευθείαν να το φάνε. Τέτοια χαμηλή νόηση. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και θέλω να πιστεύω, επειδή τον κύριο Βαρδάκη τον ξέρω από το 1995 όταν είχε το ρίσκο στο Μαρμαρά. Ήταν έτσι αργός και τότε. Ναι, θέλω να πιστεύω. Αργά, δηλαδή. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι βλάκας και δεν το έκανε. Δεν το έκανε επίτηδες. Φίλε, δεν μιλάνε έτσι στο ραδιό. Άκουτε σου λέει εδώ ο κουμπάρος μου. Θα ακούς πέντε πράγματα να μαθαίνεις την. Εντάξει. Bon Viver. Βαρδάκη, σε είπε βλάκα και όχι στημένο. Τι χειρότερο να σε πει. Μπράβο, για καλά τον έκουψε. Δεν. Ναι. Πάμε. Κύριε Τόπουλε. Καλημέρα. Κύριε Τόπουλε. Ναι. Έλα, έλα. Ναι. Κύριε Τόπουλε. Έτσι λες εσύ. Καλημέρα, ναι. Με ακούς. Σε ακούμε, κύριε, ναι. Α, μπράβο. Κύριε Τόπουλε, αν με ακούς, το τηλέφωνο δεν πιάνει καλά. Δεν ο κόσμος χάνεται και για την μπάλα. Με ακούς. Φίλε. Πάρ' το ξανά. Με ακούς, κύριε Ρεπτόπουλε. Σε ακούω, δεν έχω πρόβλημα οτίτιδα. Στο δόντι μου πονάει. Ο κόσμος χάνεται, ναι. Και μπάλα στολίζεται. Έχω τρελάρες, ο ΠΑΟΚ πεθαίνουμε, μαχαιρώνουν κόσμο. Οι γυναίκες τους, το 1/5 του κόσμου είναι αυτοί. Οι γυναίκες τους δέρουν παντρεύα πέτρες. Αυτοί δέρουν τις γυναίκες. Χανόμαστε και την μπάλα. Δεν λέω η δουλειά σου, κύριε Ρεπτόπουλε. Ακούς. Τι θες να κάνω εγώ τώρα. Η δουλειά σου είναι. Ναι. Δεν τρέπονται. Η μπάλα είναι ένα άθλημα και παίρνουν τα εκατομμύρια. Τζίμερο, Βαρέλα, Μαρέλα, Κουρέλα, οι παίκτες μας, το ακούς! Εσύ γιατί δεν έπαιξες μπάλα να τα πάρεις, να μην μας ζαλίζεις τα μέσα βραδιάτικα. Ρε γαμό, δεν ακούγεται καλά. Από πέρσι εγώ σε πάρω. Ναι. Δεν τρέπονται ρε, η μπάλα είναι η ζωή μας ρε. Ναι, ναι. Εντάξει, δουλειά σου, συνάζεσαι φίλατρος. Άσε ένα πάρα με την μπάλα, τα παλιόπαιδα. Καμένα ναι. Ρούχα. Ναι. Γιατί να μαλώσουνε. Ορίστε! Ναι, για ποιο λόγο να μαλώσουν εκτός από την μπάλα. Δεν μαλώνουν, δεν μαχαιρώνουν, δεν σκοτώνονται. Όχι. Ναι, στην φύλλα σου δεν λέω. Ναι. Παλιά ο έρατε ο αυτός. Αυτός. Ποιος? Στο Παναθηναϊκό έρατε. Πώς το λέγανε, που πέθανε πέρσι. Έλεγε μας δίνανε 100 φράγκα και το τσέπι μας στο Παναθηναϊκό που ήταν. Σταμάτα λίγο. Έχει πάθει Αλτσχάιμερ, αλλά εσύ θα αρχίσει ακόμα. Περίμενε. Εσύ γιατί δεν μάλωνε στη ζωή. Βέβαια, μου δεν ακούω καλά. Δεν ακούει καλά. Δεν ακούει καλά. Μια μισή. Έτσι είναι, για μια μισή. Και σε μια μισή τώρα. Μια μισή πήγε, να ξέρει. Πήγε μια μισή. Γι' αυτό σε έβγαλε κόκκινη κάρτα. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Κλείσε το ράδι. Καλημέρα. Καλημέρα, οι γραμμές είναι ελεύθερες. Έχετε άλλα 25 λεπτά να τηλεφωνήσετε, άλλες 5 να πείτε ότι γουστάρετε. Πέσαν κάτι μαζεμένες μια μισή ώρα. Του Whisky Ray Άφθονο. 90-90-90. Καλημέρα. Και το Whisky σε πείραξε. Λέγε ρε έξυπνεσαι. Θα σε πω τετραπέρατε. Ναι. Γυμνοκέφαλε. Ναι. Μόνο οι καραβανάδες κάθονται προσοχή στα βίσματα. Αυτοί που υποτίθεται ότι μας προστατεύουν με τις στολές και τα καπέλα και τις μηχανές. Εσένα προστατεύουν. Άμα δούνε. Γραμμένος έχουν εσένα. Δεν σε προστατεύουν. Άνα μπράβο. Και τώρα να το ελαφρύνουμε και λίγο. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Φωτιάδη. Εδώ είναι ο κύριο Φωτιάδη. Καλημέρα σας κύριε Φωτιάδη. Καλημέρα. Εκείνη η κυρία που σας συμπαθούσε στη Μαρμίτα και σας πήρε τηλέφωνο. Μ' ακούτε? Πότε ήταν αυτό? Θα ήθελα να ρωτήσω. Κάτσε, πόσο μια άνοιγη που είχε πάρει ήταν. Μία που ήταν κομμότρη από το κέντρο πριν τον Νοέμβριο. Όχι, όχι, όχι. Μία που σας είπε ότι ήταν άνεργη και τη ρωτήσατε πόσο άνεργη ήταν. Ναι, πόσο ήταν, λίγο ή πολύ. Δεν ξέρω, πού να θυμάμαι τώρα. Πριν δύο μήνες, τι μου λες τώρα. Πριν δύο μήνες, ρε, δύο μήνες. Θυμάμαι εγώ. Έγινε το κονέ.
Όχι, δεν έγινε τίποτα. Απλά ούτε τηλέφωνο, τίποτα. Ήταν χάθηκε. Χάθηκε από την πιάτσα. Ήταν άνεργη, δεν μας έκανε. Χρήστος Τσαγανέας. Αλλά είσαι συγκολό σαν τον Τζερί Ρουσέλ. Καμιά Αθηνά ο Νάση ψάχνει δηλαδή. Όχι, κάτι να πει. Σου δώσαμε εξουσία τώρα και να κλείσει. Λέει ότι δεν παίρνει μια φτωχή γυναίκα. Αυτό λέει. Θε να έχει λεφτά, να έχει πίσω. Εννοεί ο ακροατή με την ωραία σου κοσμοστασιά και το ωραίο σου βλέμμα και το ωραίο σου ύφο ένα όμορφο άντρα. Αδικείται που πάει μια πολύ μεγάλη. Καλύτερη, εάν δεν έχει όφελος από αυτήν. Αυτό θέλω να σου πει. Δεν πήγαμε. Άσε τι έκανα πριν και έκανα πριν. Αυτό θέλω να σου πει. Δεν σου λέει κακό πράγμα ο ακροατής. Δεν σε είπε συγκολό τώρα. Σε λέει ότι έχω κάπου άδικο, κύριε. Μια φτωχή γυναίκα θα την έπαιρνε χωρίς δουλειά, χωρίς σπίτι. Πώς θα γίνει, για παιδί, πώς θα γίνει, παιδί. Πώς θα γίνει, παιδί. Κουμπάρε, θα δουλέψει. Κοιτάξτε να δει, εγώ έχω ένα σπίτι. Περιμένω τώρα κάποια λεφτά να πάρω, ξέρω εγώ, από κάπου. Ναι. Για να κάνω ανακαίνιση για να μπορέσω να το τελειώσω. Αλλά με τα 30 σάρια που έχω, που παίρνω από αυτή τη δουλειά, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Δεν το πεις, όχι. Καταλαβες. Ναι. Πρέπει να έχω να βρω κάτι δουλειά για να πάω παρακάτω. Θα πάρεις μια γυναίκα που θα έχει σπίτι. Θα νοικιάσει το σπίτι αυτή 300 ευρώ. Ναι. Και 300 ευρώ που θα πάρεις εσύ 600. Ναι. Θα κοιτάξεις να πάρεις μια που να έχει μάνα της, να πούμε, να έχει καμία σύνταξη και καμιά 20 χρόνια ζωή η μάνα της, να παίρνει άλλα 300.000. Mm-hmm. Τέτοια. Και ένα εξαρδάκι να βγάζει κανένα 200 πουθενά. Έτσι. Βγαίνει. Γιατί να πας Αθήνα, δεν θα πας ρε κουμπάρε, κάτσε εδώ ρε. Το είπα στην Αθήνα, άκουγο. Επειδή έχω, κοίταξε, στην Αθήνα, εκεί θέλω να είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα γιατί μπορώ να βρω δουλειά εκεί πέρα. Ναι. Γιατί κάποιος, ας πούμε, που έχει μια βίλα, που έχει, ας πούμε, για τέτοιο. Θες Αθήνα, πάει. Ναι, τέλειος. Εντάξει, επόμενη δεν είπαμε. Πάνε στην επόμενη γραμμή. Πάμε, Μιχάλη, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνετε, πώς είστε? Φώναζε, φίλε, δεν σ' ακούμε. Μ' ακούτε τώρα? Σ' ακούμε. Όχι, δεν σ' ακούμε καλά. Κάτσε, φριέγγι. Ρε φίλε, λίγο πιο δυνατά. Σ' ακούω εγώ, αλλά πρέπει δεν να κάνουμε πολύ ησυχία. Και μου τα μωράκι, μία δώσε λίγο γκάζι. Δώσε λίγο γκάζι. Όχι, τι καλά, τι κάνει ο ξενοδοχείο, μπρόχνει. Κάνει φυλάξει, τι κάνει, αδερφέ. Τι είσαι. Θα κάνω λοιπόν. Ρε Σιράπ, ναι. Μου χρειάζεται την Κέρκυρα. Είναι δυνατόν ρε, να τρώει ποδιά ο Τσίμηρο από το Ντιόγκο, πώ το λέγα τη Κέρκυρα. Δηλαδή ένα εξάρι, ρε παιδιά. Γιατί ποιο είναι ένα εξάρι, ρε παιδιά. Θέλει εξάρι ο ΠΑΟΚ, αυτό δεν λέμε. Τι να κάνουμε. Ένα εξάρι, δηλαδή έλεος. Να σε δίνουν το προτάσμα για να το γυρνάς πίσω, δηλαδή με όλους τους άμπαλους που έχουν μαζέψει εκεί μέσα. Βάλ το κάτσε, έχεις εξάρι. Ποιο κάτι ρε αδερφέ τώρα, ένα δέκα τώρα, πού να πάει να βγει. Πάνε, πάνε από τον Ατρόμητο, τους δυο μαύρους που έχουν. Το Μαζόν. Δηλαδή, έλεος με όλους τους άμπαλους. Και έχω και το κέρνο ομοίωμα στην Κερκίδα, νομίζω ότι βλέπει μπάλα να δουν. Και κάνει το τεχνικό διευθυντή. Έλεος. Το κέρνο ομοίωμα. Εντάξει, να. Τι είσαι άνθρωπος. Βγάζει τα ζώα από αυτά που βλέπει. Δίκιο έχει. Τρελαθούμε τώρα. Ποδιά. Ποδιά, ναι, ποδιά. Από το Κέρκυρα, ποδιά, ναι. Ποδιά. Αυτά. Πάμε για εξάρι, το είπαμε, συμφωνούμε, επόμενος κύριος. Σωστός. Πάμε. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Κλείς το ράδιο, φίλε. Καλημέρα, μ' ακούτε? Σ' ακούμε, ναι. Γιάννης από Γερμανία, Ταλικέρης, ο Τσικρόπληκτος. Γεια σας, Ταλικέρη. Γεια σας, Ταλικέρη. Πρωτοχρονιά. Γεια σας. Τελικά, Ραπτόπουλε, είπε το ναι στην πρόταση κάπου. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν θυμάσαι, ναι. Αυτό ήθελα να πω και στο φίλο εδώ, το Φωτιάδη. Άσε που πήρε φίλε τα πολλά πολλά και τα σπίτια και... Δεν είπα εγώ αδερφέ Γιάννη, κοίταξε, δεν είπα εγώ, ψάχνω μια δουλειά γιατί για να μπορέσω να πάω λίγο παρακάτω. Δηλαδή ψάχνω κάποιον ας πούμε που έχει μια βίλα, κάποιος που έχει ας πούμε μια βιοτεχνία που θέλει να φυλάξει γιατί θέλω ας πούμε τέτοιο πράγμα να λέω. Γιατί η δουλειά μου τέτοια είναι. Καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί να είσαι Γιάννη, να σου πω κάτι. Δεν μπορεί τώρα εγώ αυτή τη δουλειά, δεν μπορώ να μπω στον αέρα με 300 στάρια. Καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί, θέλει. Θέλω να έχω ας πούμε, κάτι ας πούμε, και να μπορέσω. Καταλαβαίνεις. Αυτό όταν σταματήσεις να ψάχνεις να βρεις αυτό που. Όχι, δεν είναι, κοιτάξτε να δει. Δεν είπα ναι και καλά τώρα να βρω την κοπέλα. Πρώτα να κοιτάξω να δει για μια δουλειά. Γερμανία, φεύγει άμα είπε ο άνθρωπο εκεί που είναι. Γερμανία. Ναι. Ήδη όχι, ήταν να το κάνω κάποτε πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια, αλλά δεν το έκανα. Και τώρα που το έπαιρνε έτσι, παιδιά,
Ναι. Προσοχή όλοι αυτοί που είναι να φύγουν πάλι στο εξωτερικό. Μην τρώτε παπάδες από Έλληνα, θα τη βρείτε εδώ πέρα, το ξέρετε. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, μωρέ, είστε ρουφιάνοι. Αλήθεια είναι. Ναι, το ξέρουμε τι είστε. Τι θα πει, είμαστε. Ξέρουμε τι άνθρωποι είστε. Το μάλλον. Έχει 5 χρόνια που ήρθα εδώ. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Α, είσαι καλός άνθρωπος. Οι άλλοι είναι κακοί. Δεν τα λέγα δεν μόνο του είναι. Ναι. Άμα ήταν όμως και δεν είχε δεν είχε. Και εσύ το ίδιο θα ήσουν. Ναι. Γι' αυτό περιμένει. Άρα, πώ θα πει. Δεν μπορεί να ήσουν το ίδιο, αλλά είπαμε, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να προσέχουμε τι κάνουμε και να μην τρώμε πολύ παπά, να πούμε για τι μεγάλε τι υποσχέσει. Περαστικά μία για το δόντι σου, χαιρετίσματα σε όλου εκεί πέρα. Και περιμένουμε και τον Γιάνναρο να τον ακούσουμε να μας συνοδεύσει όλο το βράδυ. Γεια πολλά από εδώ. Γεια χαρά. Γεια σου, καλούς δρόμους να έχεις. Καλούς δρόμους, Γιάννη. Εγώ το ξέρω. Γιάννης Κιλτηρίδης. Πες τον επόμενο να πάει ο Γιάννης εδώ. Πες τον. Πες τον. Πες αγάπιος. Ναι. 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 Αυτό που λες. Έλα, ναι. Ναι. Προλίγου άκουσες και το έκανες για τις δουλειές. Ορίστε. Προλίγου άκουσες που σε ξαναπήρα και το έκανες. Ναι, ρε, που μαλώνουν οι Παοξίδες και οι Αργιανοί για την μπάλα που σκοτώνονται μεταξύ τους. Οι Παοξίδες, ναι, 22 τρίλικοι κάνουν το έπαιζε. Ναι, λοιπόν, άρα σε ρώτησα εγώ. Δεν έχουν πιο πολύ το 1 πέμπτο του κόσμου. Συγνώμη, και έχουν τρέλα για την μπάλα. Και σκοτώνονται, δεν τρέπονται, ρε. Τι είναι, ο Παοκ μαύρη, οι κίτρινοι, όλοι ξένοι. Η ομάδα μας, οι πανελίδες, οι πρόσφυγες, εσείς. Τίποτα. Πού είναι οι Έλληνες, ρε, μόνο οι εθνικοί είναι. Δεν μου λες εσύ, ρε, παιδί του Πολυτεχνείου, να σε κάνω μια ερώτηση. Το Πολυτεχνείο. Ναι. Δεν είσαι το Πολυτεχνείο. Τι είσαι. Ένας απλός είμαι, ένας άνθρωπος εγώ της πιάτσας. Πόσο χρονών είσαι. 65. Είσαι παιδί του Πολυτεχνείου, το Μάρι δηλαδή. Ναι, το κεκείμανε και παραπάνε με σύμπαν 65, άντε καλά. Κρύβεις και χρόνια ρε το Μάρι, άκουσέ με. Ναι, καλά το Μάρι, ναι, καλά ρε. Ανέβηκε τα μανάκια ο Λαλώτης, εγώ που τσίσαι μας το κεράσι. Τσι, απάνω στον Πορτοράφτη. Ρε, στον Πορτοράφτη, εσύ γιατί μάλωσες στη ζωή σου. Λαέ, πεινά του Παπαδόπουλα, Βαργερή, με βλέπεις τι κάνανε. Εσύ ρε παιδί του Πολυτεχνείου, βρε κουτσό, Γιώργα. Ρε καρά, Γιώργα, εσύ πονηρέ, πονηρέ, εσύ. Ψευτοκομμουνιστά, εσύ. Τσι, με τη μασέλα τώρα που μιλήσεις. Εσύ γιατί θα μάλωνε στη ζωή σου, ρε. Μάλλον να κοιτάξει όταν έλεγε ένα μαλάκα γαμίσου που είσαι τώρα τα φίλε, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Σε θέλω έτοιμο φωτιά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ε. Είσαι παιδί του Πολυτεχνείου. Κοπρίτης, είσαι και μεγάλος στην ηλικία. Σταμάτα, δεν είναι μεγάλος. Κοπρίτης 65, άστους Παοξίδες ήσυχους να αγαπάνε τον Παοκ. Εσείς δεν αγαπήσατε τα ντερά σας η γενιά σας. Ρημάξατε τη χώρα. Μούγκα με τη μασέλα. Τώρα θα ακούς τους νέους. Επόμενη γραμμή. Ναι. Μούγκα! Επόμενος, ναι. Έλα, καλησπέρα. Εγκληματία εσύ. Γεια σου. Έτσι. Σκανδαλίδι. Λέγε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Είπαμε, καλησπέρα. Τι κάνετε, εγώ δεν. Δεν σας άκουσα. Είστε καλά. Τι έχει πάθει Κώστα με το Ζουράρι. Εγώ τι να πάω με το Ζουράρι. Τι έχει πάθει ρε με το Ζουράρι ρε, από το μεσημέρι. Θα ρε. Σου πω ρε τι έχω πάθει με το Ζουράρι. Τι σε πείραξε ρε ο Ζουράρι. Είναι ο μόνος που είχε τα μέζεα που λες και εσύ, ναι, σε όλη την Ελλάδα, ναι, να πει 10.000 γάβρους τους βάζω εκεί. Κανείς δεν μπορεί. Ούτε πολιτικός δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Χαίρεσαι για το Ζουράρι ρε φίλε. Τι να χαρώ εγώ για το Ζουράρι ρε. Παιδί, τι να χαρώ, έχεις δει ποτέ άνθρωπο να βγει από παιδί, αδειόφωνο που παιδί, ακούγεται σε όλο τον πλανήτη. Παιδί, έχεις παιδί ρε, έχεις παιδί. Έχω παιδί ρε, πόσο μια κόρη έχω. Μπράβο, πόσο χρόνο. 9 χρονών. 119 να γίνει. Να γίνει, ναι. Τρισέγγωνα. Να είστε καλά. Άκου να είστε καλά. Δεν μου λες. Πες μου. Το ότι έχουμε ένα φελό υπουργό παιδείας. Εγώ με κόρη 13 χρονών και εσύ με 9, δεν με στεναχωρεί. Ότι έχουμε ένα σερσερή υπουργό παιδείας. Αυτό δεν σε πειράζει. Υφυπουργό φελό! Δεν σε πειράζει. Ναι. Ποιοι τον βάλανε εκεί, ρε. Βρε, δεν με νοιάζει. Ποιο φελί τον βάλανε εκεί. Με αυτό σου λέω τώρα τόση ώρα. Εγώ λέω ότι εσύ είναι το κοριτσάκι σου. Να είναι το αγγελούδι σου. Δηλαδή αυτό είναι το χειρότερο. Έλα, σου πω τώρα κάτι άλλο. Εγώ, φίλε, έχω κάνει μανούρα σε γιορτή. Σε γιορτή σχολική. Ναι. Έχουν πάει 17 Νοεμβρίου, λέει έλα στην γιορτή Λό, θα κάνω φασαρία. Λέει όχι, λέει θα πάει στην γιορτή Λό, θα έρθει. Και βγαίνει η κόρη μου και λέει κάτι κομμουνιστικά και τα λοιπά και σταματάω την εκδήλωση. Λέω δεν τρέπεστε ρε κοπρίτες. Σας παρακαλώ κύριε Ραπτόπουλε, η μισή χρόνη. Σας παρακαλώ. Τι με παρακαλάς μωρέ τι λέω. Με παρακαλάς ρε κομμουνιστική γιορτή να κάνετε το παιδί μου αριστερή. Ό,τι θέλει ας γίνει. Ας γίνει αριστερή δεξιά, βουδίστρια χριστιανή, μόνη της. Δεν θέλω να μου την παρασέρνω. Έλα να σου πω κάτι. Λέει τι είναι το υπουργείο λέει εντολή.
Μότο Υπουργείο Λεωφορικολέγιο δεν είσαι. Λέει όλοι λέει παίρνουμε. Είσαι από εκεί τη λέω. Διαλύεται λέω γι' αυτό. Ναι. Κωστά, δεν είναι αριστερός ο Ζουράρης. Ο Ζουράρης είναι από μια αριστοκρατική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν γιατρός. Ναι, πέθανε το 2001. Άκου να δεις. Είναι αριστοκρατική οικογένεια με πάρα πολλά χρήματα. Δεν ήταν ποτέ αριστερός. Απλά ναι. Του άρεσε να. Χρήματα, γιατί έγινε κουκουέ. Άκουσε να σου πω. Από το 69. Από το 69 μέχρι σήμερα ο άνθρωπος εργάζεται σε πανεπιστήμια, διδάσκει. Έχει γράψει 22 βιβλία. Είναι ένας περίεργος τύπος και το μόνο που εγώ λέω από όλα αυτά που έχουν γίνει, γιατί δεν με ενδιαφέρει γενικότερα, απλά ξέρω 5 πράγματα γι' αυτόν, είναι ότι ήταν ο μόνος που τόλμησε από ένα ραδιόφωνο το δικό σας που ακούγεται σε όλο τον πλανήτη, ακόμα και στη Βενεζουέλα, ιντερνετικά, και είπε αυτό το πράγμα. Δεν ασχολήθηκε με τον Άρη ο άνθρωπος. Είπε το άλλο, ότι 10.000 γάβρους, και το είπε και πολύ ωραία για να μην το καταλάβει και η κόρη μου δηλαδή, έτσι. Το οστεοπηγικό που είπε, ας πούμε. Λοιπόν, για μένα αυτό είναι. Κατάλαβες ότι δεν με νοιάζει ό,τι άλλο έχει κάνει. Τόλμησε, είναι ο μόνος που τόλμησε, που ακόμα και οι υπουργοί κάθονται σούζα μπροστά σε αυτό το πράγμα που ονομάζουμε, ξέρω εγώ, Ολυμπιακό ή οτιδήποτε άλλο, ή πάω. Το είπε, 10.000 γάβρους. Το είπε για πλάκα, το είπε σοβαρά, το είπε. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να εξετάσουμε, ναι. Ότι τόλμησε και το είπε. Λοιπόν ένας άλλος υπουργός και θα πει για τους 10.000. Δεν θα βγει. Κώστα, δεν θα βγει κανένας. Καλημέρα, καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Αγγελετίδης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, φίλε μου, να σου κάνω μια ερώτηση. Πριν από κάποια χρόνια, βγήκε ο Μπαμπινιώτης και είπε, Βουλγαρία είναι βόρεια της Μακεδονίας της Ελλάδος και Βούλγαρη είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Γιατί κάθεσαι σκότα και δεν ξεσηκώθηκες τότε. Δεν που είπες ότι δεν βγήκε κανένας. Και είπες ότι δεν βγήκε κανένας. Ο Μπούζας μόνο. Ε, για ποιο είναι λόγο δεν ξεσηκώθηκαν τότε οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Και μην μου πει κανένας Ολυμπιακός ότι έριξε αυτός τον Ζουράρη. Οι Αριανοί το ρίξανε. Γιατί ο Ζουράρης το 2016 ναι. Το είπε στον Μπογδάνο στην ναι. Τηλεόραση του Sky ναι. Που έχει έδρα στον Πειραιά. Τελείωσε. Και δεν κουνήθηκε κανένας από αυτούς κάτω. Ξέρεις τώρα τι θα λένε οι Αριανοί για 100 χρόνια. Ε? Έτσι, το ξέρω, ναι, εμείς ρίξαμε τον Ζουράρη. Κάτι εξαγήθηκα δηλαδή που ρίξαν τον Ζουράρη. Κατάλαβες. Βγήκε φόρα παρτίδα, αδερφέ μου, στην τηλεόραση τον Μπογδάνο, τελευταία στιγμή του λέει πες μου και ένα σύνθημα και το είπε φορά παρτίδα. Αυτό που είπε εδώ πέρα. Κάτι έχω ακούσει. Ε, πώς για, μπες στο YouTube να το δεις. Ναι. Χτύπα Ζουράρης Μπογδάνος, μέσα στο YouTube να το δεις. Δηλαδή πέρα από την σταδιοδρομία του γενικώς, αυτό που είπε, ας το αναλύσει ο καθένας έτσι όπως πρέπει και ας το δούμε κοινωνιολογικά αυτό που είπε. Δηλαδή, αυτό ήθελα να σας πω. Ας είναι ό,τι θέλει ως άνθρωπος. Το σφάλμα ήταν ότι αυτός ο Βαρδάκης είπε για Βουλγαρία. Δηλαδή όταν μίλησε για μέζεα και για ανοποιητικό, όπως το διάλογο το λέει, γυρνάει και λέει και στα νότια της Βουλγαρίας, στη Βουλγαρία, κάπως έτσι Βούλγαροι και τα λοιπά, και αυτός γύρισε και είπε Μπιμπι Μποάρης. Είπε Βούλγαρο στους Αριανούς. Όχι, άκουσε με να σου πω, όχι. Είπε, έκανε και λάθος γεωγραφικό ο Βαρδάκης. Ο Βαρδάκης τι να κάνει ρε. Αγόρι μου, ήθελε να πει ότι υπάρχει Μακεδονία του Πυρή και στη Βουλγαρία. Ναι, ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Και είπε νότια στη Βουλγαρία και λέει έλα ποιος με πει τον Άρη. Άκουσε αυτός Άρη αντί για Βουλγαρία γιατί δεν φορούσε ακουστικά. Γιατί κουφός είναι. Δεν φορούσε ακουστικά. Α, ήταν κουφός. Κατάλαβες. Είναι και 80 χρονών. Είναι 80. 70, το 40 γεννηθείς είναι. 77-78 είναι. Ναι. Λοιπόν, το 40 γεννηθείς. Καλά, γεια σου παλικάρι. Δεν ήθελα να πω δηλαδή, ας το δούμε ότι... Όχι, είπε, κάποτε σου λέω. Έπρεπε να ξεσηκωθεί όλη η Μακεδονία. Εντάξει. Και όχι μόνο η Μακεδονία, όχι μόνο οι Παοξίδες, αλλά και οι υπόλοιποι. Δηλαδή αν έλεγε ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, Μοτομπάοκ, τι θα γινόταν εδώ. Κορόιδο δεν είναι να το πει, γιατί από τον Πάοκ έγινε και ψήφο. Τον έσωσε στο μπάσκετ τότε. Δεν είναι κορόιδο, Γιάννης, η βουλευτή λίγη. Τελευταίος φίλος. Ένας φίλος στη γραμμή. Αν μπορεί ένας-δυο ακόμα, μπορούμε μέχρι τις δύο να τους πάρουμε. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς το. Ακούγομαι. Τέλεια καμπάνα. Γεια σου Κωστή. Καλώς το. Καλησπέρα και στο πάνελ. Είμαι εγώ που πήρα τελευταίος, που πήρα τηλέφωνο αυτή την εκπομπή. Ο τελευταίος. Ναι. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο μια τα πράγματα σε μια σειρά. Βεβαίως. Εγώ δεν θα πάρω θέση για να σου πω αν είχε δίκιο ο Ζουράρης ή όχι, ας πούμε, γιατί τέτοιες δηλώσεις εγώ τις θεωρώ ανέξοδες. Δηλαδή ο Ζουράρης
ως άνθρωπος στη θέση που βρίσκεται τώρα και αν εξακολουθεί να βρίσκεται, ας πούμε, δεν έχει κάτι να χάσει, τους λέει. Αν είχα βαλέ κάνει ο τύπος, ας πούμε, εντάξει. Για το ακαδημαϊκό του πράγματος, να σου πω για το ρέκορ τέλος πάντων, ότι είναι απότος πειραματικού της Θεσσαλονίκης, ότι έχει σπουδάσει νομικά, έχει σπουδάσει νομική, έχει κάνει μεταπτυχιακό στην πολιτική επιστήμη. Μήκε και σε δικαστήριο και... ποτέ ο Ζουράρης να κάνει το δικηγόρο. Άκουμε τώρα, άκουσε, δεν πήγε. Άντε ρε τον Τεμπελχανά τώρα. Άντε βρε τον Τεμπελχανά τώρα, σπούρασε το τεμπέλι, σαν 45 χρόνια τα μάγουλά του τώρα. Βρε καθηγητής, ήταν καθηγητής. Ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι, σε ναι, Πανεπιστήμιο ναι. Του Παρισιού. Με τη Μερκούρη μαζί ήταν εκεί, αντίσταση στη Χούντα ήταν. Κοίταξε, στο Παρίσι. Άιτε βρε την κουμούνα τώρα, σε Όλοι αυτοί είναι φουρνιά Μάη 68. Βρε τι Μάη 68, χαμένη φλάτζα έχουν αυτοί όλοι. Εντάξει τώρα. Βαλβολίνες έχουν χειμέρες στην άσφαλτο αυτοί όλοι ρε τώρα. Γελάει. Γελάει ο Εγώ είπα απλώς να τα βάλω σε μια σειρά τώρα. Αν οι Αριανοί νομίζουν ότι ρίξαν το Ζουράρι, ας πούμε, εντάξει τώρα δεν είναι μπορεί. Το ρίξανε, το ρίξανε. Βρε οι Αριανοί νομίζουν ότι είναι αίτητη στην Ευρώπη. Το ρίξανε, το Ζουράρι δεν μπορεί να ρίξανε. Το ρίξανε. Θα το πούνε εκεί, θα το μεγαλώσουν κιόλας. Καλά θα κάνουν. Ο τεράστιος λαός του. Καλά θα κάνουν, τεράστιος είναι η μαγκιά τους. Που δεν πληρώνει εισιτήρα, μπει στο χαριβάν. Ναι ρε μαγκιά τους. Έριξε το Ζουράρι. Τι σε πειράζει εσένα, το Ζουράρι ρίχνει ρε. Οι μπανταχτσίδες του Άρη. Άσε ρε που θα πει για τους μπανταχτσίδες. Τις έβγαλε σε ένα φως ο λαός του Άρη, δες να μου πεις τώρα. Ποιος της έκανε τις ψηφοφορίες σου, κομμουνιστής. Άμα είναι να ρίξει το Ζουράρι, ας ρίξει και την κυβέρνηση να χαρούμε. Τη ρίξει ρε σιγά σιγά, θα τη ξυλώσει όλη βρε. Σιγά που θα τη ρίξει και που θα τη ξυλώσει. Μια χαρά. Θα τη ξυλώσει όλη. Μια χαρά είναι. Βολεύτηκαν όλοι. Καλά κάνουν. Βολεύτηκαμε και εμείς, βολεύτηκε και εσύ. Βολεύτηκες, ε. Γιατί δεν κατάλαβα. Καλά, εξηγήθηκε. Εσύ που το ασφαλού και εγώ κράζω. Έλα τώρα. Μη καλά έκανε ο Άρης και έριξε το Ζουράρι τώρα. Τι ζωή τρεβάζει με το Ζουράρι. Δάσκαλό σου ήταν ή μπαμπά σου είναι. Θα το πιστέψει και ο Τσαλτίδη. Καλά κάνει ο Τσαλτίδη και θα το πιστέψει. Και στα Αριανάκια τα οποία δεν είναι. Και καλά θα κάνουν και τα Αριανάκια. Θα γίνει τα Αριανάκια. Και κάτι ακόμα. Το λεξικό, επειδή ανέφερε ο κύριο Χιλτίδη για τον Παπινιώτη. Για να βάλουμε λίγο και εκεί τα πράγματα. Άντε, πε και για τον Παπινιώτη, όλα τα ξέρει εσύ. Κοίταξε, εγώ φιλολογία σπούδασα στο Απισίτα. Εντάξει, δεν λέω ότι είμαι φιλόλογο, λέω ότι σπούδασα φιλολογία. Ωραία. Λέω ότι είμαι χομπίστα. Σπούδασε φιλόλογο. Άντρα είσαι και σπούδασε φιλόλογο. Εντάξει, τώρα τι. Τρέπεται ρε άντρα να σπουδάσει φιλόλογο. Κακό είναι, ναι. Γυναικείο άθλημα είναι αυτό. Κακό είναι. Γυναικείο και αριστερό. Βέβαια. Κάτι ασχημο γυναίκε, κάτι στεγνέ, κάτι λεσβείε, κάτι. Αξίριστε, κάτι. Κάτι αξίριστε, κάτι. Όχι, εντάξει. Κοίταξε να δει, δεν σε καλλιώ, α πούμε. Ψαλίδια είναι όλε εκεί πέρα, ψαλίδια. Πρόσεχε λίγο, ήταν ένα άντρα για 10 γυναίκε, έτσι και παραπάνω. Αυτή την αναλογία σκέψη μόνο. Τι γυναίκε ήταν όμω αυτέ. Ήταν κάτι σαν του Παύλου Φούτρε για καθεμιά. Είχε απ' όλα. Φρε όλε οι αριστερέ στο Λίγκιο Τούπα φιλόλογε γίνανε. Και άμα σου πω ότι έβγαινε Νέα Δημοκρατία, πρώτη και Πασόκ, δεύτερη, τι άμα πει. Δεν μπορώ να βλέπω τα μούτρα του Μητσοτάκη, τρομοκρατία με πιάνει, η αισθητική μου χαλάει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το τσιβιλίκα ρε. Άκουμε λίγο. Βρε μόνο με σημείτη ήταν η Ελλάδα ευτυχισμένη. Ούτε προβλήματα είχε, λεφτά είχε, δεν την ένοιαζε, ξόδευε, ούτε κοινωνικά προβλήματα, ούτε ο λογικός, ε. Ναι. Όλα μια χαρά ήταν. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στα λεξικά, το λεξικό που λέει ο κύριος Χιλτίδης για τον Παπινιώτη που είπε τους παοξίδες Βουλγάρους. Το λεξικό δεν ορίζει μία κατάσταση. Το λεξικό περιγράφει μία προϋπάρχουσα κατάσταση. Καταγράφει το λεξικό. Δεν προτρέπει. Δεν ορίζει. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ο Παπινιώτης έβαλε σε λίμα κάτι, το οποίο, κάτι με το οποίο μας χαρακτήριζαν όλοι το κυβερνητικό. Μήπως είστε Πασόκ! Ε, βέβαια. Μήπως είσαι μαλάκας! Όχι τώρα, δεν είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ. Γιαννάκη μου. Γιαννάκη μου. Αμάρε Γιάννη. Τι να κάνουμε. Λέμε τους άλλους, λέμε και κάνουμε και εμείς. Οι αγάπες δεν κρύβονται. Καλό βράδυ, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Επόμενος. Έλα, ας πούμε. Ναι. Λίγο να δώσουμε γιατί έχουμε πέσει. Καμιά κοπέλα από το πανόραμα, καμιά μεγαλοκοπέλα δεν μας πήρε. Κρύβεται, ρε. Δεν θέλει να πει. Αφού τις έριξες μπουλ. Βγαίνει εδώ και. Ρε σταμάτα, ρε, αφού τη λε να φύγω, να θα φύγει Αθήνα, πώ θα πάρουν οι γυναίκε. Δεν σε κόφτει κιόλα, ρε. Το είπα. Να δείτε να πω ψέματα. Να πει ψέματα. Όχι, δεν ξέρω, δεν είμαι έτοιμη σαν άνθρωπο. Δεν σε έρθει. Πάμε. Δώσε την επόμενη γραμμή, γυναίκα είναι. Ναι. 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 Δεν είναι γυναίκα. Ούτε μία. Για χρόνια Ερακλή ζήπεδο στον Πάο, πρωτάθλημα στον Άρη και στην ομάδα μου. Επιτέλου. Αμάρε κρύε τίποτα. Όχι, ρε, καλά λέει.
Καλή χρονιά, παιδιά. Τι καλή χρονιά, Φεβρουάριο μπήκε. Έχουν πεθάνει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τώρα επειδή δεν πήρα ακόμα. Δεν πειράζει. Έλα. Τι έγινε, τι πάθατε με τον Τζουράρη εκεί πέρα. Το κάνει εκείνο συνεργεία αυτοκινήτων, το κάνει Σιρατόπουλε. Βουλκανιζατέρ, φλάτε. Τι γίνεται. Πρέπει να το εκμεταλλευτώ, α πούμε. Το ξέρω. Γιατί δεν γίνεται τώρα ο Ζουράρη να με δίνει τέτοια πάσα και εγώ να το βγάζω. Βέβαια, over 7,5 παπά. Κουλούρι θα γίνω. Ναι. Ο Άρης είπε για τον κύριο Σίμητη, έφερε και το ευρώ, ρε. Σωθήκαμε. Βεβαίως. Άγιος άνθρωπος. Κύριε. Παπαντονίου. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καλή θα τα πούμε κάτι άλλο. Να είσαι καλά όποτε θέλεις. Γεια σου, γλυκό αγόρι. Γεια σου, sweet boy. Πάμε, επόμενος κύριος. Μάλιστα. Ένας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Στέφανε. Έλα. Κλείσε λίγο το στόμα του Γρηγορού. Του κλείνουν, ναι. Πέσαμε. Κύριε Δήμο, εγώ τα είπα, αλλά δεν θέλει να πέσαμε σταματήσει. Κλωτσιές ρίχνουν από κάτω, κύριε Δήμο, στα πλευρά. Λοιπόν, επειδή είναι γρήγορος, νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ότι τα ξέρω, είπα ότι είναι γρήγορος. Κουλοτούμπα κάνει τώρα, άστον τον ακούς. Αλλά είναι φίλος μου, τέλος πάντων. Προς αποκατάσταση, ναι. Γιατί ακούγονται διάφορα. Καταρχάς ξέρετε πολύ καλά ότι η δικιά μου εκπομπή είναι εκπομπή η οποία αναδεικνύει γειτονιές και φέρνει κόσμο από όλες τις γειτονιές. Έχει δίκιο. Έτσι. Έχω κάνει πολλά live, διασκεδάζει τον κόσμο, ψυχαγωγή και φέρνουμε διαφόρους. Επιστήμονες, αθλητάς, καλλιτέχνες, τα πάντα. Το Ζουράριο τι τον έφερες? Το Ζουράρι εγώ τον έφερα. Γιατί... Άκου τώρα. Στέφανε, κλώτσα τον. Τον έριξα ήδη. Λοιπόν, γιατί είχε γίνει θέμα με τις εκδρομές. Δεν μπορεί να γίνονται εκδρομές στο εξωτερικό και τα μισά παιδιά να πηγαίνουν και τα μισά να μην πηγαίνουν γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Για τις εκδρομές του ΠΑΟΚ που λέει ο Καραπαπάς ότι έχετε προνομιακή μεταχείριση, αυτές τις εκδρομές θα μας πείτε τι είναι. Στέφανε, κλώτσα τον. Άλλη μία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όλη η θεματολογία δεν είχε σχέση ούτε με αθλητισμό ούτε τίποτα. Ξαφνικά έγινε ένα κλακ. Ξέρει ο Ραπτόπουλος και Χιλιτίδη. Ξέρω, έγινε ένα κλακ και ξαναλέει το σύνθημα από μόνος του. Ναι. Λοιπόν, και ενώ του λέω ότι στα νότια της Βουλγαρίας είναι τα Σκόπια, στα νότια και νότιο δυτικά είναι τα Σκόπια στη Βουλγαρία, και αυτός δεν φόρουσε ακουστικά. Και το αρία, είναι αυτό που σου είπα, δεν φορούσε ακουστικά. Όλο το πρόβλημα ήταν αυτό. Και μου είπε κιόλα, είμαι βαρύκος. Αλλά τα ακουστικά τον ενοχλούσαν. Εκτός από φελός ή και βαρύκος. Μη, βουντου, βουντου. Έλα, μίλα λίγο σοβαρά, λίγο σοβαρά. Σοβαρά. Έχει, πώς εσύ γιατί δεν φοράς ακουστικά. Εδώ, γιατί είσαι φελός ή γιατί είσαι βαρύκος. Εγώ και φελός να είμαι υπουργός. Δώσ' τον, δώσ' τον. Μα όχι, ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Ότι έχει, πώς λέγεται, έβηχος, πώς λέγεται, ότι έχεις ένα πρόβλημα με τα αυτιά σου. Χρόνια τώρα. Ναι, έχεις πρόβλημα, έχεις πρόβλημα, το ξέρω. Εβοές, μπράβο. Και αυτό το ίδιο, 77 είναι αυτό εδώ, είναι ο Ζουράρης, εσύ. Άμα πεθάνει 78 θα λέει το κύριο. 79 σου λέω εγώ, και ξέρω να πεθάνει το λέξει 60. Ναι. Παλιόγερε, παλιόγερε, αγόρι μου εσύ. Μπορώ να συνεχίσω. Συνεχίστε κύριε Βαρδάκη. Και το Βουλγαρία, άκουσε Άρης αυτός. Και εννοούσε ότι δεν χωράει ο Άρης στη συζήτηση αυτή. Και το είπα άκομψα. Και πολύ κακός είπε έτσι. Εγώ για να μην δώσω εκείνη τη στιγμή θεματολογία στον Ζουράρη να μιλήσει και παραπάνω για αυτό το θέμα. Άφησες να περάσει ντούκου, αλλά... Γιατί Μαργός! Άντε ρε, φύγε από εδώ ρε. Έφαγε ήδη άλλη μία στα πλευρά. Λοιπόν, το πέρασα μπάει, όχι γιατί δεν γουστάρω τον Άρη. Εγώ αυτά που έχω κάνει για τον Άρη, φίλε Ραπτόπουλε, εσύ είσαι μικτωμένος. Δηλαδή τι έχεις κάνει για τον Άρη, για να καταλάβουμε. Τι έκανες. Θες να ακούσεις. Ένα πράγμα καλό. Εγώ, ότι δεν τον έκλειψες όπως η Αριάννη, αυτό είναι σίγουρο. Άλλο πριν 20 χρόνια, ναι, είχα φέρει σε επαφή τον Τροχανά μαζί με έφορο του Άρη. Είναι ανάξιο, εγώ το ξέρω φίλο μου, αλλά είναι ανάξιο να το κάνεις. Δηλαδή δεν αξίζει το κόπο τώρα για την Μπουμπούνα, το Ραπτόπουλο. Να λες αυτό, να του πεις αυτό το πράγμα. Κάτσε να μας πει το Σαΐνιο Χιλιτίδης την εκδοχή του. Τον Τροχανά. Εγώ άμα θα μπω μέσα θα σε πλακώσω κιόλας. Ο Σαΐνις είπα. Εγώ θα σε πλακώσω κιόλας. Εντάξει. Άντε, σκάσε. Ραπτόπουλε, τον Τροχανά εγώ τον έφερα πρώτη φορά σε επαφή με τον Άρη. Ναι.
Λοιπόν, τότε που είχε πάλι ο Άρης πρόβλημα. Εντάξει. Τον τέτοιο που δεν τον τίμησε, τον Άκη τον Μιχαηλίδη, στην έκθεση. Ποιος τον τίμησε, εγώ δεν τον τίμησα. Ως τι τον τίμησες. Ως τι τον τίμησα για την ομάδα του Άρεως. Αφού η αιμορροίδα σου έτσι, γιατί τον τίμησες. Βρε, άντε φύγε από εδώ, ρε. Τον μόνο του Γκάλι. Τον πρώην πρόεδρο του Άρεως, ποιος τον πήρε στην πλάτη για να τον πάει στο νοσοκομείο, εσύ. Ποιος τον πήγε στο νοσοκομείο. Εγώ τον πήγα. Α, τον πήγαινε η Παπίου. Τι να κάνω εγώ τον πήγαινε. Είσαι στην βλάξη είσαι. Είμαι βλάξεο. Γίνανε πράγματα, αλλά εμείς το μόνο πρόβλημα που κάναμε οι παλιοί οπαδοί, δηλητηριάσαμε τα παιδιά μας. Εμείς τα βρίσκαμε. Αλλά τα παιδιά σήμερα δεν μπορούν να τα βρούνε. Εσείς τα βρίσκατε. Γι' αυτό φάγατε τον πλιόν, επειδή τα βρίσκατε. Όλο βλακίες. Γι' αυτό πλακωνόσασταν στο ξύλο, σπάγατε τις βιτρίνες και σπάγατε τα κεφάλια σας. Έτσι τα βρίσκατε. Τώρα ρε Κώστα, γιατί τα λες. Κάτσε τώρα σε μένα τα λες. Πώς σπάγατε τα κεφάλια. Πώς τα βρίσκατε. Τώρα μη. Τι, τα βρίσκαμε. Ξέρεις την ιστορία του Μπλιώνα. Πώς δεν την ξέρω. Τρίχες ξέρεις. Τι ξέρεις, για πες την. Εσύ την ξέρεις. Αμέ. Τρίχες ξέρεις. Και από το καίκι. Και από ποιο καίκι πήρε το. Το αυτό ξέρω. Βέβαια ξέρω. Έλα ρε τώρα. Τι. Λοιπόν. Έτσι έγινε η ιστορία και εγώ σέβομαι όλους τους οπαδούς. Ξέρεις ποιοι είναι οι κουμπάροι μου και αν είναι Αριανοί και όχι και ποιοι είναι οι φίλοι μου. Και ξέρεις πόσοι ήρθανε πέρσι Αριανοί φίλοι και τους ήσουν και εσύ μπροστά. Εντάξει. Ε, αυτό λοιπόν, τι λέει. Δεν λέει το. Ποιος λέει το αντίθετο από αυτό. Ναι, αλλά βγήκανε. Ενώ από όλη αυτή τη συζήτηση όλοι βγήκανε ωφελημένοι. Ο Άρης εισπυρώθηκε. Ο Ολυμπιακός χάρηκε γιατί έφυγε. Εσύ δεν βγήκες κερδισμένος, λες. Εγώ γιατί να βγω κερδισμένος. Το επόμενο μνημόσυνο στο Γιάλεμα 400 άτομα θα έχει. Στο λέω. Ναι, ρε, σιγά. Τι σιγά. Που με πήρανε και απειλούνε τηλεφωνικώς